Well, I would say the main thing was when I was on the verge of losing my job, and I went home and focused and concentrated on James for a full night. That's all I did. And somebody else got laid off instead of me. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Μάνο μου. Καλημέρα σας Χρύσα μου. Πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία γραβάτα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου και εσείς είστε ιδιαιτέρως λαμπεροί σήμερα. Αν και με μαύρο λάμπετε ακόμα και στο μαύρο. Αλήθεια. Βέβαια. Βέβαια. Έχω quiz να δώσω. Έχω quiz. Έχω quiz που το συζητούσαμε εδώ και με όλα τα παιδιά κάτω και με τους ανθρώπους στο κοντρόλ. Θέλω να μου πείτε γιατί παλιά παίρναμε το 0 στο τηλέφωνο. Ξέρει κανείς να απαντήσει. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Έχω κάνει πού να το θυμάστε, καρδούλα μου, εσύ. Δεν συμμετέχω στο κουτί. Πού να το θυμάσαι, είσαι μεταξύ iPhone 12 και iPhone 13. Τι να θυμάσαι. Εμείς προλάβαμε εδώ με την πλειονότητα, προλάβαμε. Βγαίναμε να κάνουμε 3 χιλιόμετρα να πάρουμε τηλέφωνο. Είμαστε στο μετέχνιο της εποχής που μας φόρεσε ο περιτεράς. Κώστα, έχεις τηλέφωνο. Σε παρακαλώ. Γιατί παίρναμε το 0. Γιατί? Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια απάτη όλο αυτό. Το έχω ψάξει, έχω κάνει ρεπορτάζ. Αλήθεια. Βέβαια. Με τι ξύπνησες πρωί-πρωί, τι σε βρήκε, τι κακό. Μου είχε πει τεχνικός του ΟΤΕ λοιπόν, τότε παλιά, ότι όποιον αριθμό και να έπαιρνες ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Γιατί απλώς έδινε ρεύμα στη γραμμή. Και το ένα να έπαιρνες και το δύο να έπαιρνες. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα ήταν. Τι πολύ μαθαίνουμε κυρίες και κύριοι σήμερα, τι μαθαίνουμε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Δεν έχω τι να πω, πραγματικά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Δεν έχω τι να σου πω σήμερα. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και... Να το. Χρήστος Αβιερινός. Χρήστος Αβιερινός, 1992. Πόσες γνώσεις πια μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι αυτά που βάζετε πρωί-πρωί. Πόσες γνώσεις έχεις πάρει από αυτή την εκπομπή σε δεν λίγα ξέρω λεπτά. Τι να πω σήμερα, παιδιά. Πρέπει να το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό που ακούγεται. Είναι σήμερα, πόσο έχουμε, Χρύσα? 4 Οκτωβρίου σήμερα. Ναι. Είναι 3 λεπτάκια μετά τις 5 είμαστε εδώ μαζί και τι πρέπει να πούμε σήμερα. Τι πρέπει να πούμε. Ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων, παρακαλώ πολύ. Μια πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Ναι. Να αγαπάτε τα ζωάκια σας, να μας στείλετε τις φωτογραφίες με τα κατοικίδια σας και να βγάλετε και ένα μπολάκι νερό έξω και λίγο τροφή για τα ζωάκια, για τα σκυλάκια, τα γατάκια τα οποία είναι αδέσποτα. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις ζωάκι. Βεβαίως και έχω ένα σκυλάκι, πολύ όμορφο κιόλας. Ναι. Πώς το λένε? Τόι. Α, το έχω δει. Τόι. Τόι. Κάτσε λίγο να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στείλετε αυτό το μούτρο. Περίμενε πριν δείξει αυτό. Κοίτα το μούτρο αυτό. Αυτό το μούτρο. Α, εντάξει, είναι. Και αυτό μούτρο είναι. Ωραίο μούτρο και αυτό. Για να το δεις πρέπει να πάρεις σκάλα. Λοιπόν. Και τι κάνω. Συγγνώμη. Έχεις τρελαθεί. Σε έχω διακόψει όμως. Ναι, πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας γρήγορα για να μπορέσετε κι εσείς να μας στείλετε σήμερα τις φωτογραφίες σας, τις καταγγελίες και τα μηνύματά σας. Ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook. Το Instagram της εκπομπής μας είναι ανοιχτή. Κάτω παύλα επικοινωνία, παρακαλώ πολύ. Και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Και θα σου δείξω μετά, μήνυμα. Α, μου δείχνεις και ποιοι γιορτάζουν. Βεβαίως, παρακαλώ. Τρίτη είναι Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη. Βερούλη δεν είναι επώνυμο. Όχι. Ναι. Ναι. Η Ερώθεως, η Ερωθέα, η Ερωθέη, Καλλισθένη, Καλλισθένης. Χρόνια σας πολλά! Χρόνια πολλά, εσείς οι δύο που γιορτάζετε. Όλες τις σημειώσεις σου κρατάω, ρε παιδί. Ναι, αλλά εγώ κρατάω άλλες σημειώσεις. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να δείξουμε το τάμπλετ. Θα ξεκινήσουμε με ένα απόφθεγμα. Είναι σημαντικό για τη ζωή μας. Θα ξεκινάμε με ένα. Κοίτα το απόφθεγμα. Θέλω να λες mirroring. Mirroring, να κάνουμε mirroring στο τάμπλετ. Γιατί δεν καταλαβαίνω αλλιώς τα παιδιά σου κοντρόλ. Ναι. Να, όχι αυτό. Άλλα παιδιά δείχνω. Αυτό είναι. Όχι, ρε παιδιά, δεν βλέπουμε αυτό. Άλλο τάμπλετ. Άλλο τάμπλετ βλέπετε. Αφού σου είπα, αν δεν πεις mirroring, δεν γίνεται. Δεν πηγαίνει το κόλπο. Όχι, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, θα πάμε να δούμε το άλλο. Με ένα απόφθεγμα. Έτσι να ξεκινήσει η μέρα μας, δεν το έχουμε. Θα το δείξω. Θέλετε να το δείξω εγώ. Να σε βοηθήσω με τα χαρτιά σου. Να πάω να το δείξω εγώ. Πάω στο Γιάννης. Θα πάω στο Γιάννη. Έρχεται και η κάμερα κοντά. Ορίστε. Κομφούκιος. Συχνά αυτό που ψάχνεις είναι ήδη μέσα σου. Τι είναι το ψυγείο, είναι αυτό. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινάμε μερικά πράγματα χρηστικά, μερικά πράγματα έτσι. Που, για τη ζωή, ερωτήματα. Για τη ζωή, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Για όλα έχεις λύση όμως, σε βλέπω. Έχω λύση για όλα γιατί ετοιμάζεσαι να μου πεις άσχημα πράγματα. Με ξύπνησες, με το που ξύπνησε, κατευθείαν είδα χρύσα φόσκολου μήνυμα, πυρηνικές απειλές, το ένα, το άλλο και ό,τι κόσμος. Μπαμπά, μαμά και οποιοσδήποτε άλλο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Μην ξεχνάμε λοιπόν σήμερα, όπως είπαμε, να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Εσύ έχεις σκυλάκια? Ναι, βέβαια. Την Αγγελική.
Ήταν αδέσποτο, δεν θυμάμαι καλά. Ήταν αδέσποτο. Από την Μπέλα, από την Κρία Βρέση Πέλλας. Ναι. Το είδα, πήρα τηλέφωνο στη Φιλοζωική. Ήταν πέντε μπαλίτσες. Οι πέντε μπαλίτσες, η μία έχει γίνει τόση, τέλος πάντων. Πώς παίρνεις την απόφαση να πάρεις ένα ζωάκι το οποίο είναι αδέσποτο? Γιατί πολλοί λένε ότι δεν θέλω αδέσποτο. Όχι, μωρέ. Είναι φοβισμένα, είναι τρομαγμένα, είναι κακοποιημένα. Σώζεις μία ψυχούλα. Αυτό σκέφτεσαι. Και σκέφτεσαι πολύ σωστά, νομίζω. Νομίζω ότι έτσι όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε. Σώζεις μία ψυχούλα. Πολλοί ψάχνουν. Δεν κατηγορώ κάποιον που ψάχνει για κάποια ράτσα ή οτιδήποτε άλλο. Ψυχούλα είναι και οι ράτσες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά η άποψή μου ξέρεις ποια είναι. Επειδή έχει μεγάλες ευθύνες το σκυλί, μεγάλη φροντίδα, το ξέρεις. Είναι σαν μωρό. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα λίγο τα έχουμε μπερδέψει. Ο φιλόσοφος δεν αγαπά τους ανθρώπους. το έχουμε μπερδέψει λίγο. Έχουμε χωριστεί σε φιλόσοφους και φιλάνθρωπους, ας πούμε. Λες και το ένα είναι κάτι ξεχωριστό από το άλλο. Έτσι ξυπνάς το πρωί. Ναι. Έτσι. Εγώ άλλο. Πλέον δεν έχω αλλεργίες στις γάτες όμως. Τις αγαπάω τις γάτες, έχω αλλεργία. Έχεις αλλεργία, Έχω αλλεργία στις γάτες. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Να, εδώ. Αυτή η τύπη. Αυτά τα μούτρα είναι φοβερά συγκλονιστικά. Είναι σήμερα με αφορμή την ημέρα μια φοβερή ιδέα να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι, να κάνουμε όλοι κάτι καλό. Ή ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Οτιδήποτε. Και καμιλοπάρδαλοι. Και καμιλοπάρδαλοι και σαύρες και φίδια. Είχα εγώ έναν συνάδελφο που είχε φίδια. Να σου πω, μια και είπαμε για φίδια. Πάμε να μιλήσουμε για την Τουρκία. Μη μου τα κάνεις αυτά. Προσπαθώ να το αποφύγω, ρε παιδί μου, τόση ώρα. Τι έγινε πάλι? Τουρκο-λιβικό. Ναι. Συμφωνία για κοινή εκμετάλλευση. Κοινές έρευνες, ναι. Της ΑΟΣ εκεί. Έχει ανάψει φωτιές αυτή η συμφωνία. Κοντά στην Κρήτη, βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Με αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι υπεγράφει χθες η συμφωνία για την έρευνα εκεί στην κοινή ΑΟΣ. Το Λιβικό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί κατά της συμφωνίας αυτής. Κατά της συμφωνίας που έχει κλείσει μια απολύτως φιλοτουρκική κυβέρνηση. Και είδαμε ότι και στο εσωτερικό τους, μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είχαν και κάποιες προστριβές. Μικρές βέβαια, αλλά είχαν και εκείνοι κάποιες. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης του 19 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε κιόλας και τι απαντάει. Να δούμε και τι είπε, μάλλον. Πάμε να δούμε τι είπε χθες ο Τσαβούσογλου και εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε. Fakat bugün geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü imzaladığımız anlaşmalar, iki egemen devlet arasında, Libya ve Türkiye arasında kazan kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Maalesef. Έχουμε και μια έκτακτη είδηση, είναι ένα θρίλερ, ένα πυρηνικό τρένο, όπου την βρυχάτε, έχει βγάλει το ρωσικό στρατό έξω με ένα τρένο, είναι ένα τεράστιο τρένο που μεταφέρει έτσι εξειδικευμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Μεταφέρει λες τέτοιο πυρηνικά. Πυρηνικά μεταφέρει. Μάλιστα. Το κοιτάω και εγώ εδώ. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι, που μεταφέρουμε. Από την Telegraph ξεκίνησαν όλα και μένει να δούμε. Είναι ένα thriller βέβαια, αν αυτό ισχύει και αν επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες. Θα το δούμε όλα. Εσύ τι κοιτάς εκεί? Εγώ κοιτάω το μήνυμα του Γιώργου από το Ψηλό Χωριό. Την καλημέρα μας, Γιώργο μου, που μας έστειλε και φωτογραφίες. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να δούμε το τάμπλετ. Όχι. Ωραία, θα το συνδέσουμε αργότερα. Άρα μην πω καλημέρες με αυτούς που μας στέλνουν φωτογραφίες. Το χάλασες. Γιατί μας στέλνουν και τα ζωάκια τους. Άντε, αυτό δείξτε, γύρνατε σε παρακαλώ το τάμπλετ. Τώρα δεν είναι κρίμα να μην το. Πάμε να δούμε λίγο. Πάω στο Γιάννη εγώ. Πάω να δω στο Γιάννη μου, κάνε την προσπάθειά σου. Ναι. Νάτος. Έτσι. Πω, τι όμορφο. Η Έμιλη. Γεια σου, Έμιλη. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, αυτό ήταν του Αντώνη. Είναι. Η Έμιλη, με συγχωρείτε, την είδαμε σε φιλοζωική και μας έκλεψε την καρδιά. Είναι 8 μηνών και τον έχουμε ήδη 6 μήνες. Καλά μπράβο, κάνατε. Ρε, μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, Άλλο μεγάλο θέμα ποιο είναι? Η ενέργεια, φυσικά. Την άλλη. Τρομάζουμε να ανοίξουμε τους λογαριασμούς, δεν ξέρουμε πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ κρίσιμη. Μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί τα νοικοκυριά δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Α, δεν σου είπα το άλλο που έπαθα. Περνάω εγώ στο σπίτι, πάω από την κουζίνα, περνάω στο διάδρομο να πάω στο δωμάτιο. Ναι. Εγώ συνήθως άφηνα ανοιχτά τα φώτα, ξέρεις τώρα. Μου λέει ο πατέρας μου από πίσω. Σβήνε, παιδί μου, τα φώτα. Έλα, έρχεται από πίσω. Θα σου δείξω μετά ατάκα. Αλήθεια. Θα σου δείξω μετά ατάκα σε σχέση με αυτό, με τον πατέρα και τα φώτα. Λοιπόν. Αλήθεια είναι. Έχουμε το πόλεμο και το Nord Stream κτλ. Έχουμε όλο το ενεργειακό παιχνίδι. Και είχες τι είχες, δήλωση Μητσοτάκη. Είχαμε μία, βεβαίως, τη δήλωση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου λέει να μπει πλαφόν στο φυσικό αέριο, γιατί πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε χθες. Μετά από μήνες διαβούλευση και αποκλήσεων, είναι καιρός η Ευρώπη να θέσει ανώτατο όριο στις τιμές του φυσικού αερίου. Η Ρωσία έχει εργαλειοποιήσει ως όπλο την ενέργεια, με σαφή στόχο της να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας. Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της αγοράς φυσικού αερίου της. Συγγνώμη, πριν πεις οτιδήποτε. Ναι. Το ρολόι απέναντι λέει 4 και 10. Δεν σου παρά, μην βγαίνουμε νωρίτερα. Εμείς βγαίνουμε. 4 και 10 δεν λέει, δεν βλέπω καλά. Τι γίνει, 4 και 10. Παιδιά, τι συμβαίνει εδώ. Είναι ώρα Βρετανίας. Βγαίνει, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία της ενέργειας. Καταλήγει πού, στην ακρίβεια. Καταλήγει σε αυτά που συζητάμε κάθε μέρα και ίσως σας ακούγονται λίγο τρομακτικά ή βαρετά ή φωνάζετε και λέτε αμάν, πια οι δημοσιογράφοι μας έχουν πρίξει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι μας συμβαίνει. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε και αργότερα. Είναι η ακρίβεια, αλλά είναι και η εσχροκέρδεια, παιδιά. Α, μεγάλο θέμα, βέβαια. Είναι και η εσχροκέρδεια. Προσέξτε τώρα. Γιατί, για παράδειγμα, μιλώντας χθες για εσχροκέρδεια που κάναμε το ρεπορτάζ, βλέπαμε την έλλειψη εργατικών χεριών στη γη. Πόσες καλλιέργειες έχουν μείνει αμάζευτες γιατί λείπουν εργάτες γης. Κυρίως άνθρωποι που είχαν έρθει από την Αλβανία με οικονομικοί μετανάστες και δούλευαν τη γη και φεύγουν. Και τώρα τι θα γίνει, πώς θα μαζέψουν τις οδειές. Πολλές οδειές θα μείνουν στα χωράφια. Υπάρχουν περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ακούω για την Κρήτη ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλούσαμε χθες με τη Φθιώτιδα που μου λέγανε ότι κάτι θα γίνει με την ελιά. Ερώτηση. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα δούμε λήψεις. Θα δεις, όχι δεν απλώς θα δεις ελλείψεις, αλλά όλοι φωνάζουν, μου φώναζαν χθες το ρεπορτάζ, ότι η ελιά, ο παραγωγός που το έχει αυξηθεί το κόστος, σε λιπάσματα στο ένα, στο άλλο, στο νερό κτλ, πουλάει 0,60 το κιλό. Έτσι. Μάλιστα. Χωρίς να το αναγνωρίζεται η επιβάρυνση του κόστους που έχει. Α. Γιατί πηγαίνει ο εμπορός και του λέει, αδελφέ, εγώ 0,60 θα την πάρω. Δεν με νοιάζει τι πλήρωσες. Δεν με νοιάζει. Έλαντε που ο έμπορος και οι μεσάζοντες όμως ζητούν να τους αναγνωριστεί η αύξηση των μεταφορικών και οτιδήποτε άλλο. Και η ελιά έχει φτάσει 5,5-6 ευρώ, να μην πω 7. Και μην ξεχνάμε και το πετρέλαιο κίνησης και πόσο έχει αυξηθεί. Ναι, έχει περισσότερο από τη βενζίνη. Θέλω να σου πω ότι εδώ έχουμε ξεφύγει γενικότερα. Αγοράζεις και πράγματα ακριβότερα, στα οποία δεν δικαιολογείται καμία αύξηση. Okay. Έλεγχοι γίνονται. Όχι. Α. Όχι. Για να τα λέμε κι αυτά. Έχεις το τάμπλετ, Τζένι. Δώσ' το μου λίγο. Με συγχωρείτε, γιατί είδα και πριν και ένα μήνυμα για το λάδι. Ναι. Και θα σας το διαβάσω. Γιατί δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών. Είναι, να, λέει η Άννα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα. Λέει, τα 5 κιλά λάδι έγιναν 3 κιλά με τα ίδια λεφτά. Πηγαίνετε, λέει, στα σούπερ μάρκετ να δείτε τι γίνεται. Ντροπή. Άρα είναι αυτό που λέγαμε χθες. Οι ίδιες συσκευασίες, μικρότερες ποσότητες, ίδια τιμή όμως. Ή και αυξημένη τιμή. Ή και αυξημένη, μάλιστα. Γιατί αυτό, θυμάσαι χθες ο Σπύρος μας έδινε αυξήσει 800 προϊόντα. Αυτό μικραίνει ποσότητα και παίρνουν και την αύξηση. Έτσι. Και πού θα φτάσει αυτό. Έλαντε. Πάμε να δούμε το βίντεο με την ακρίβεια, να δούμε τι γίνεται με όλο αυτό το κομμάτι. Πάμε να το δούμε, ναι. Μέχρι σήμερα οι ανατιμήσεις πέφτουν ένα πίσω από άλλο. Το νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ήδη έχει αρχίσει να περνά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, βάζοντας δύσκολα στα νοικοκυριά. Η αδυναμία πλέον να συνεχίσουν να αγοράζουν με τον ίδιο τρόπο οι καταναλωτές προκύπτει και από τα στοιχεία της Ελστάτ, που από τη μία δείχνουν αύξηση στους τζίρους των σούπερ μάρκετ κατά 15%, με τον όγκο των πωλήσεων από την άλλη όμως να περιορίζεται στο 3,2%. Παίρνουμε 2-3 σακούλες και πληρώνουμε κοντά στα 100 ευρώ. Είναι λογική αυτή. Ήδη από τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου σε πολλά προϊόντα εφαρμόζονται νέες ανατιμήσεις. Βρεφικές πάνες από τα 9 ευρώ ανατιμήθηκαν στα 10 ευρώ και 42 λεπτά. Συσκευασία μαλακτικό από τα 4 ευρώ και 23 στα 4 και 72. Ένα κιλό αλεύρι από το 1 ευρώ και 60 λεπτά ανατιμήθηκε στο 1 και 81, ενώ το φρέσκο γάλα από το 1 ευρώ και 48 λεπτά πωλείται πλέον στο 1 ευρώ και 78 λεπτά. Εκεί που παίρνα τον καφέ, ξέρω εγώ, το μικρό, έχει γίνει ακόμα πιο μικρό. Πάρα πολύ ακριβά, δεν το συζητώ. Κάθε φορά πληρώνω
παραπάνω. Την ίδια ώρα η απόφαση του ΟΠΕΚ να βάλει στο τραπέζι την μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα οδήγησε σε ράλι ανόδου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το αργό από τα 79 να ανεβαίνει στα 84 δολάρια το βαρέλι. Και το Brent από τα 85 δολάρια να βρίσκεται μια ανάσα πριν από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Το προηγούμενο διάστημα οι τιμές ακολουθούσαν καθοδική πορεία λόγω της μείωσης της ζήτησης παγκοσμίως. Γι' αυτό ο ΟΠΕΚ πρόκειται να προχωρήσει το πιο πιθανό σε μια σημαντική μείωση της παραγωγής, προβλέποντας περαιτέρω χειροτέρευση των οικονομικών συνθήκων. Στην Αγγλία, οι ιδιοκτήτες πετρελοκίνητων οχημάτων καθημερινά βλέπουν την τιμή του διζελκίνησης να ανεβαίνει, καθώς πλέον δεν ισχύει η επιδότηση των 15 λεπτών. Η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται την άμεση μείωση του εφοκού στα καύσιμα που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει η ίδια η Κομισιόν. Ευρεία σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και χοντρεμπόρων έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη με βασικό θέμα τη συγκράτηση των τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Λοιπόν, αυτά με την ακρίβεια. Μάλιστα. Που δεν έχουν τελειωμό. Δες τώρα τον Μάρκο. Α, για να τον δω τον Μάρκο. Αυτός είναι ο Μάρκος. Για να τον δω, ρε παιδιά. Αυτός είναι ο Μάρκος. Τώρα θα τον δείτε τον Μάρκο. Να τος ο Μάρκος. Μας το στέλνει ο Γιώργος από το ψηλό χωριό. Ο Μάρκος, ε. Κοίτα. Τι γλύκας είναι αυτός ο Μάρκος, ρε παιδί μου. Ο Μάρκος. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι πάρα πολύ ωραίο να μας στείλετε τα ζωάκια σας. Θα δείξουμε όλα τα ζωάκια που θα στείλετε σήμερα. Όλα! Να πούμε και καλημέρα στον Νίκο από τα Χανιά, έτσι τώρα πως το βλέπω πολύ γρήγορα. Ε. Ναι. Καλημέρα, λέει και. Α, και πάλι Νίκος. Ναι, ο Νίκος λέει. Καλή εκπομπή σας, εύχομαι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που είστε και κοντά μας. Να δούμε και τους τρόπους επικοινωνίας μας άλλη μια φορά, γιατί περιμένουμε τις φωτογραφίες σας σήμερα. Ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook. Ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram. Και το mail της εκπομπής μας ανοιχτή παύλα επικοινωνία. papakitvopen.gr. Έχω κι άλλη μια ατάκα. Καλά, εντάξει. Το παίζει στα δάχτυλα το τάμπλετ σήμερα. Έχω κι άλλη. Τώρα που το βρήκα, έχω κι άλλη μια ατάκα. Ορίστε. Φοράω τα εσώρουχα με τις αρτιέρες. Τι θες να βγάλω, κοιμά για αύριο. Φυσικά δεν είσαι παντρεμένη, οπότε δεν μπορείς να το αισθανθείς αυτό. Δεν σε αγγίζει αυτό το πράγμα. Όχι. Ναι, έτσι. Τέλος πάντων, υπάρχουν άνθρωποι που τους αγγίζει. Δεν μπορείς να μαγειρέψεις τον κοιμά συνδυαστικά. Εντάξει, σωστό. Σωστό είναι αυτό. Φωνάζει. Φωνάζει η Γεωργία. Δεν κάνουν μόνο οι παντρεμένες. Να τα, βέβαια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Πάμε να δούμε την κάρτα καιρού. Την έχουμε. Την έχουμε. Πάμε να τη δούμε για να δούμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Βεβαίως. Παιδιά, αυτό πρέπει να τελειώσει εδώ πέρα, έτσι. Στην Ξάνθη, λοιπόν, 23 στη Θεσσαλονίκη. Να μου κάνεις λίγο πατάκι. Στη Θεσσαλονίκη 24 και στην Κέρκυρα η Λάρισα 25. Κατεβαίνουμε πιο κάτω η Πάτρα 27. Στη Ζάκυνθο, παρακαλώ πολύ, 26, 28. Στην Καλαμάτα, Άργος 27. Το κέντρο της Αθήνας φτάσει μέχρι 25-26 βαθμούς. Σαν να λες μια Άργος, έτσι όπως το είπες, που είναι ωραίο. Άργος. Ωραία, στο Άργος, λοιπόν, είδα ότι θα έχει 27, γι' αυτό χάρηκα. Ναι. Στην όμορφη μας Κρήτη 25 βαθμούς, στην Άξο 24, στη Λέσβο 24, στη Ρόδο 28 και στο πανέμορφο Καστελόριζο 28 βαθμούς, παρακαλώ πολύ. Έλα να πάμε στις συνδέσεις μας τώρα, να πάμε να δούμε τους συναδέλφους μας. Τους καλούς μας συναδέλφους. Να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σε όλους. Η Μαρία Ζαφυρίου μπουφάν βλέπω σήμερα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μαριό. Ξεκίνησε κρύο. Καλημέρα. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Η μέρα που θα ευχηθώ τον καλό χειμώνα. Γιατί βρε μαράκι μου, τι έχει. Έχει κρύο, έχει αέρα. Έλα. Μάλιστα. Τα μάτια δακρύζουν, χαμός. Μάλιστα. Καλά, εγώ τώρα δεν είπα την κάρτα καιρού και έβλεπα 27 βαθμούς. Έλα, ντε, κάποιος λέει ψέματα. Η Ζαφυρίου είπε να βάλει ψέματα τον μπουφάν για να δείξει ότι είναι χειμώνα και έτσι λάβει τη δημοκρασία. Ναι, συνεννοηθήκαμε, βρε Μαρία, από το πρωί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε καλημέρα στο Θήμιο Τσάρμπο. Καλημέρα, Θήμιο μου από την Κόρινθο. Γεια σου, Θήμιο. Καλημέρα και στο Φάνη μας. Καλημέρα, Φάνη. Από πού θες να ξεκινήσουμε. Από Μαρία, είναι μέσα στο κρύο η Μαρία. Έλα, Μαριό. Στη Χαλκιδική σήμερα θα μεταφερθούμε, όπου είχαμε αυτή την περίεργη καταγγελία από ένα ζευγάρι, ένα νέο αγόρι και μια νέα κοπέλα, 25 και 26 ετών, οι οποίοι αποφάσισαν να περάσουν τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη σε ένα ξενοδοχείο στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι ο ιδιοκτήτης της τουριστικής αυτής μονάδας είχε τοποθετήσει μια κρυφή κάμερα.
Και αυτό δεν συνέβη μόνο στο δωμάτιο το οποίο νίκησαν και περνούσαν προσωπικές στιγμές, αλλά και σε όλα τα δωμάτια της μονάδας. Είναι ένα θέμα που μας δημιούργησε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είχαμε να πείσουμε κάτι εκεί σε πολύ λίγο. Δηλαδή παρακολουθούσε όλα αυτά τα δωμάτια αυτός ο τύπος. Και τι απαντά σε αυτές τις κατηγορίες? Για προσωπική χρήση η απάντηση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Χρύσα. Ναι. Για προσωπική χρήση. Αυτό είναι μικροποσότητα βίντεο. Ναι. Ξέρεις ποιο ήταν σημαντικό σε αυτό? Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ γίνεται, έχουμε να κάνουμε όχι με ένα ξενοδοχείο, ζητώ συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι, με ένα ξενοδοχείο ή μη διαμονή ή οτιδήποτε άλλο που είναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο πήγε να κάνει διακοπές. Έτσι, δηλαδή, ενώ πήγε σε ένα δωμάτιο βραχυπρόνοιας μίσθωσης κτλ. Και κάθισε κάποιες ημέρες. Και οι προσωπικές τους στιγμές, κατά παιδιά είναι μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, οι προσωπικές τους στιγμές καταγράφηκαν, ακόμα και η οικογένεια, δηλαδή οποιοδήποτε καταγράφει οτιδήποτε δεν τον αφορά στον προσωπικό σου χώρο. Και δεν ξέρεις και πού χρησιμοποιήθηκε αυτό και αν χρησιμοποιήθηκε. Έτσι. Και ότι, τι σκοπούς είχε αυτός ο άνθρωπος. Και απάντησε ευθέως αυτός ότι ήταν για προσωπική μου χρήση. Αν είναι δυνατόν. Τι προσωπική χρήση μπορεί να έχει? Θύματα δεν είναι μόνο αυτό το ζευγάρι. Ναι. Υπάρχουν και άλλα θύματα και άλλα ζευγάρια, ας πούμε, καταγράφηκαν από αυτό το κλειστό κύκλωμα και είδε ο ιδιοκτήτης αυτές τις στιγμές. Είδαν και άλλοι άνθρωποι αυτές τις στιγμές. Ναι. Έχει σχηματιστεί δικογραφία και νομίζω ότι θα μάθουμε τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Για αυτή την υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα το συζητήσουμε μετά, γιατί αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω πια αν έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο, να νοικιάσεις ένα δωμάτιο και να μπαίνεις με ανιχνευτές κρυφής κάμερας, ας πούμε, αν να σε παρακολουθούν. Φοβάσαι, βρε, πάνω, να φοβάσαι να μπεις μέσα. Δηλαδή, αυτή είναι η ιστορία. Θα επιστρέψουμε στο και θέμα. Και από ό,τι μάθαμε, στην πρίζα ήταν η κάμερα αυτή. Στην πρίζα. Σε μία από τις πρίζες του. Βέβαια. Ναι. Γιατί μπαίνεις μέσα, νομίζω ότι είναι ρούτα. Σε φόρα. Έτσι. Λοιπόν. Θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, γιατί ρε παιδιά, πραγματικά δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Θα πάμε στο Θύμιο. Θύμιο μου, καλημέρα και πάλι. Διότι έχουμε έναν 33χρονο άντρα, όπου προσπάθησε να βιάσει, ακόμα και να κάψει την πρώην σύζυγό του και φυσικά τη χτύπησε. Είναι σοκαριστικό για ακόμα μία φορά η Κορινθία απασχολεί με μία πολύ πολύ περίεργη ιστορία. Μία 28χρονη που έβγαζε το ψωμί της στην Αλμυρή, είχε έναν πρώην σύζυγο αλβανικής καταγωγής 33 ετών, της έστησε καρτέρι, όπως λέμε εδώ στη γλώσσα των κυνηγών, περιμένοντάς την και μόλις την απομόνωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητό του, άρχισε να τη χτυπά αλίπητα. Σωματικές βλάβες στο κεφάλι της προκάλεσε, στο λαιμό και στο σώμα και ετοιμαζόταν να την πετάξει και από τον ισμό. Του είπε να σκεφτεί ότι έχουμε μαζί ένα παιδί. Ναι. Αυτό τον αποθάρρει να την πετάξει από τον ισμό, όμως το μαρτύριό της δεν τελείωσε εκεί. Άσε να προσπαθεί να την κάψει ζωντανή χρησιμοποιώντας τα μαλλιά της. Τι λέτε τώρα? Και την οδήγησε σε ένα σπίτι που έχει το γονιόν του στην Κόρινθο για να τη βιάσει. Αυτά λέει είναι οι καταγγελίες της 28χρονης γυναίκας. Μετά την κλείδωσε μέσα αφού ολοκλήρωσε την άρρωστη πράξη του και κατάφερε και έφυγε κλειδώνοντάς την μέσα. Ρε παιδιά, έχει τρελαθεί τελείως ο κόσμος. Να ξεφύγει. Ναι. Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφεις, βρε Θύμιο. Είναι όντως συγκλονιστικά. Εμείς έχουμε μείνει άφωνοι, ακούγοντας δηλαδή όλη αυτή την ιστορία, έχουμε μείνει άφωνοι. Από τη μεριά του ο δικηγόρος του κατηγορούμενου λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι αυτά ανήκουν στη φαντασία της συγκεκριμένης 28χρονης. Ωστόσο, έχει κριθεί προφυλακιστέως, πάντως, όπως... Ορίστε. Έχει κριθεί προφυλακιστέως, ωστόσο. Έχει κριθεί προφυλακιστέως. Μάλιστα. Μάλιστα. Θύμιο μου, σε ευχαριστούμε. Για την προστασία της γυναίκας. Σε ευχαριστούμε και σένα πολύ. Να πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη, που τον άσες τελευταίο και παραπονεμένο, παρακαλώ πολύ. Ποτέ καλημέρα, Φάνη. Φάνη μου. Παραπονεμένος δεν είμαι, γιατί είναι σοβαρές ειδήσεις και οι δύο που ακούσαμε. Η μία πιο σοβαρή από την άλλη. Έλα, Φάνη μου. Η μία πιο σοβαρή, η δεύτερη πολύ πιο σοβαρή, φυσικά. Ήταν ήσυχη η νύχτα, Φάνη μου?
Χθες το αργά το βράδυ είχαμε κάποια μικροεπισόδια στα Εξάρχεια σε πορεία κατοίκων για τα έργα που γίνονται στο λόφο του Στρέφη. Mm-hmm. Περίπου 200 άτομα ήταν στην πορεία και συγκέντρωση αυτή. Mm-hmm. Φαίνεται ότι αποσπάστηκαν ορισμένα άτομα και άρχισαν να πετούν πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη, όπως λέει η αστυνομία, χρήση φυσούνας, δηλαδή χημικών. Mm-hmm. Δεν έγινε καμία προσαγωγή. Απ' την άλλη, κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι ήταν ιδιαίτερα βίαιη η επέμβαση mm-hmm. της αστυνομίας. Και ένας ξένος δημοσιογράφος καταγγέλει ναι. την αστυνομία ότι τον ξυλοκόπησε εδώ βάναυσα. Να πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να είναι εκεί τα επεισόδια, φάνη μου, είναι συγκεντρωμένοι που διαμαρτύρονταν για την ανάπλαση που είναι ενάντια στην ανάπλαση του λόφου Στρέφη, ναι. νομίζω, που γίνεται από το Δήμο της Αθήνας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. 7 η ώρα, 7 ναι. η ώρα ήταν η συγκέντρωση εχθές ναι. το απόγευμα. Άρα, για να μην παραξηγηθεί κάποιος, είναι επεισόδιο που γίνουν μετά τη συγκέντρωση, έτσι, γιατί εδώ βλέπουμε εικόνες από τη συγκέντρωση. Μετά τη συγκέντρωση, δηλαδή, γύρω στις 9. Υπάρχει διαμαρτυρία του κόσμου και βλέπουμε την φωτογραφία, έτσι. Τα επεισόδια γύρω στις 9. Γίνανε μετά. Το λέω αυτό, ξέρεις, γιατί πολλές φορές λέμε κατά τη διάρκεια επεισοδίων, κατά τη διάρκεια συγκέντρωση οτιδήποτε άλλο, και πολλές φορές μιλάμε για μια απολύτως ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Και μετά από αυτές τις εκδηλώσεις να έχουμε επεισόδια που δεν συνδέονται με τους ανθρώπους που πήγαν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. Έτσι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, για να μην τα μπερδεύουμε. Μάλιστα. Φάνη μου. Έχουμε άλλες ειδήσεις. Έχουμε. Έχουμε και μία είδηση ακόμα σε συνέχεια της προηγούμενης. Μία φρικαλαία ιστορία που ξεδιπλώνεται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Πατέρας 4 παιδιών από τον Μπαγκλαντές, ηλικίας 41 ετών, φέρεται ότι βίαζε την 12χρονη σήμερα κόρη του. Τι λες, μωρέ, τώρα. Από ηλικίας 7 ετών, ασελγούσε εις βάρος της από ηλικίας 7 ετών και ότι τους τελευταίους μήνες τη βίαζε συστηματικά. Στο σπίτι έμεναν και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, αγόρια τα υπόλοιπα τρία, στα οποία σύμφωνα με τις καταγγελίες έβαζε να βλέπουν πορνογραφικό υλικό μαζί με το κοριτσάκι κιόλας. Έχει συλληφθεί, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών και πορνογραφία ανηλίκων, κρατείται για να απολογηθεί σε λίγες ώρες στον ανακριτή, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ειδικά για το κοριτσάκι που τον καταγγέλει το ίδιο το παιδί ότι το βίαζε, λέει ότι επειδή δεν του έκανε το χατήρι να του πάρει ένα κινητό, το παιδάκι τον κατήγγειλε γι' αυτό. Τώρα, το μόλις 12 ετών παιδάκι δηλαδή σκέφτηκε να στήσει όλη αυτή την πλεκτάνη, αν είναι ποτέ δυνατόν. Μερικές φορές σκέφτομαι, λέμε και τη λέξη άρρωστος και αυτό δίνει ίσως πολλές φορές και μερικά ελαφρυντικά σε αυτά τα τέρατα, σε αυτά τα σκουπίδια. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ζητώ συγγνώμη τώρα για την αντίδραση, αλλά σε μερικές τέτοιες περιπτώσεις δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει διαφορετικά. Λοιπόν. Έχουμε και τις πρώτες σας φωτογραφίες, γιατί είναι πολύ ωραίες από τα ζωάκια σας. Φέρε το τάμπλετ που μου το πήρες μόλις είδες ζωάκια, κατευθείαν. Από πού είναι αυτή, περίμενε να δείξω. Από πού είναι. Περίμενε, την έκλεισα. Από τον Νίκος. Νάτος ο Νίκος. Oh. Έστειλε γατούλα. Έστειλε γατούλα. Και η Ελίνα έστειλε τις γατούλες της. Για πήγαινε πίσω, σε παρακαλώ. Περίμενε πολύ. Να πάω στην η Ελίνα. Νάτε. Δεν την είδαμε της Ελίνας. Νάτε. Ω, δύο γάτες. Χαρά στο κουράγιο σου με στο σπίτι. Δύο γάτες. Κουκλιά είναι. Κουκλιά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε που στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός. Αυτός ήταν ο Μάρκος και ο Μίκης. Ο Μάρκος και ο Μίκης, Μας βλέπουν, λες τώρα, ο Μάρκος και ο Μίκης. Στείλε μια φωτογραφία, λένε, μια μέρα που θα βλέπουν την εκπομπή. Έτσι. Την αντίδρασή τους στη Χρύσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram, ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Και ο κύριος Νιφλής είναι έτοιμος εδώ να διαβάσει τις εφημερίδες. Ναι, κυρία Φόσκολου, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα, να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε. Το Plan B για την ενεργειακή θωράκιση και διακοπές αερίου. Ο ΔΕΣΦΑ απέστειλε στη ΡΑΕ σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα εφοδιασμού της χώρας. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα ενεργοποιούνται οι καταστάσεις συναγερμού 1, 2 και 3. Στόχος η διασφάλιση της επάρκειας σε περίπτωση έκτακτων και ακραίων κινδύνων. Κίνδυνος δολιοφθορά σε κρίσιμες υποδομές. Απειλή και για την αδιάλειπτη τροφοδοσία. Την επιβολή πλαφών και πάλι θα ζητήσουν Ευρωπαίοι ηγέτες την Παρασκευή.
Και εδώ, παιδιά, το άλλο μεγάλο θέμα που αφορά στο ελληνοτουρκικό, Κρήτη, το σημείο X, θα πω εγώ, που στοχεύουν οι Τούρκοι στο Λιβικό. Είναι αυτό που λέμε για την χθεσινή υπογραφή της συμφωνίας. Πάμε να δούμε η Καθημερινή τι λέει στην πρώτη της σελίδα. Η Τουρκία ανοίγει μέτωπο μέσω Λιβύης, υπογραφή πρόσθετου μνημονίου για έρευνες και γεωτρήσεις ακόμα και νοτίως της Κρήτης. Ρυθμίσεις για οφειλές ρεύματος από την ΔΕΗ. Φρένο στην αύξηση των ενοικίων. Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές πώλησης. Και από αύριο, λέει, ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα αυθαίρετα σε δάση. Ξεκινάει, ναι, από αύριο η πλατφόρμα για τα αυθαίρετα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Τι άλλο έχει? Και η υγειονομική, λέει, το ενδεχόμενο επιστροφή στο ΕΣΥ των ανεμβολίας των υγειονομικών. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο θέμα άφησε χθες ανοιχτό ο κύριος Πλεύρης και εδώ από την εκπομπή μας, από την ώρα Ελλάδος βέβαια, λίγο αργότερα μετά από εμάς. Ναι. Μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, να δούμε αν θα επιστρέψουν, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, δουλειές τους. Λοιπόν, στην εφημερίδα των συντακτών θα πάμε. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, μήνυμα λιτότητας και εικονικής πραγματικότητας στον προϋπολογισμό 2023. Στον αέρα του απρόβλεπτου πληθωρισμού. Όλα τα μεγέθη του προσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση, δραστική μείωση στις ενισχύσεις για την ενεργειακή κρίση, με μόλις 1 δισεκατομμύριο για τις επιδοτήσεις ρεύματος. Τέλος στα οριζόντια μέτρα, εγκράτεια και στήριξη μόνο στους ευάλωτους, η υπόδειξη του Eurogroup. Τι άλλο έχει εδώ? Σκάνδαλο υποκλοπών με την πλάτη στον τοίχο το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω ότι χθες ολοκληρώθηκε η εργασία στις εξεταστική, mm-hmm, στις υποκλοπές. Και τι περιμένουμε? Τίποτα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί? Ό,τι περιμέναμε από την αρχή επιβεβαιώθηκε. Τίποτα. Τίποτα. Η Δημοκρατία, λέει στην πρώτη σελίδα, βαριά εθνική ήττα, πανηγυρική τελετή χθες στην Τρίπολη, πιαστήκαμε πάλι στον ύπνο. Ο Αλέξανδρος Τάρκας αποκαλύπτει. Από το Φεβρουάριο το γνώριζε η κυβέρνηση, αλλά ο Μητσοτάκης αδράνησε ανεξήγητα, λέει, και πίσω ολοταχώς από το ανεμονικό Πλεύρη για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Α, δες εδώ, νέα κοινή εμφάνιση δίπλα-δίπλα, mm-hmm, Καραμαλή Σαμαρά χθες στο Ηρώδιο. Α, μάλιστα. 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 Λοιπόν. Και εδώ έχει έρθει η ώρα να τσαντιστώ. Άντε, ναι, τώρα θα τσαντιστώ. Για πάμε. Προθεσμία 89 ημερών για δασικά αυθαίρετα. Η διαδικασία και το παράβολο των 250 ευρώ. Έως 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις οικιστικές πυκνώσεις. Τακτοποιούνται τα κτίσματα για 30 χρόνια. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Δεν το λέω για την εφημερίδα, αλλά αλήθεια. Ζούμε στη χώρα όπου κεγόμαστε και πνιγόμαστε κάθε φορά από τα αυθαίρετα και λέμε πρέπει να σταματήσει η αυθαίρετη δόμηση. Και όλες οι κυβερνήσεις, μα όλες οι κυβερνήσεις, έρχονται και σου λένε: ρε, δεν τρέπεσαι που έχεις μέσα στο δάσος? Και εμφανίζονται μετά και σου λένε: δώσε 250 ευρώ και το νομιμοποιούμε. Αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, συγγνώμη τώρα πρωινιάτικο, είναι εθνική ξεφτύλα. Είναι πραγματικά εθνική ξεφτύλα. Το να ζητάμε να πνιγόμαστε και να κεγόμαστε τα αυθαίρετα. Και να ερχόμαστε όλες οι κυβερνήσεις να νομιμοποιούν με λίγα ευρώ την αυθαίρετη δόμηση. Λοιπόν, 890 νέες θέσεις για μόνιμους στο δημόσιο, 4 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στον Οκτώβριο. Σε ποιους φορείς αιτήσεις τώρα για 5.175 προσλήψεις? Η Αυγή, λέει στην πρώτη της σελίδα, σε εξηγήσεις για τις υποκλοπές καλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προϋπολογισμός, θα πληρώσουμε 4 δις παραπάνω ΦΠΑ, αύξηση της έμεσης φορολογίας για να επιδοτηθούν οι εσχροκέρδια στην ενέργεια και οι φοροαπαλλαγές στους ισχυρούς. 9,5 δις, λέει, θα πάρουν οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, Μαλαματίνα, εισαγγελική παρέμβαση, λέει, για τις καταχρηστικές απολύσεις, Εξάρχεια, Λαμαρίνες και ΜΑΤ. Και στον λόφο στρέφει, το είδαμε λίγο νωρίτερα, και πρόεδρος ο ΑΕΔ έδωσε αύξηση, λέει, 1.000 ευρώ στον εαυτό του. Μάλιστα, μάλιστα. Σπύρο, δεν συμφωνείς, Φρεμεντίτη, με αυτό μεταφέρετε? Έτσι, πες τα επιτέλους, αν μπορείς πες όχι. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Σε νέες συμπληγάδες το λαϊκό εισόδημα με την ακρίβεια να σαρώνει. Προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2023, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι λαϊκές ανάγκες θα συνεχίσουν να συνθλίβονται από την δημοσιονομική πειθαρχία και τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης που για τον λαό σημαίνουν νέα βάρη. Η κόντρα, λέει στην πρώτη της σελίδα, μην τολμήσει ο Ερντογάν να στείλει γεωτρύπανο στα νότια της Κρήτης. Ο Τσαβούσογλου υπέγραψε συμφωνία με την Λιβύη και προαναγγέλει έρευνες στην παράνομη ΑΟΣ. Αποφασισμένη να απαντήσει με στρατιωτικά μέσα είναι η Ελλάδα. Κόντρα σε όλα, πλαφόν, λέει, στην εσχροκέρδεια.
Να το δούμε αυτό το πλαφόνι στην σκληροκέρδεια. Και τι άλλο, αυτά έχει. Α, τι λέει η Γερμανία, έχει εισηγηθεί ως λέει για την αποστολή των ελληνικών τάξεων στην Ουκρανία. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, που λέει σήμερα. Η πρώτον πυλών μείζωνος ιστορικής εθνικής ήττας μετά την υπογραφή συμφωνίας Άγκυρας Τρυπόλεως. Η Τουρκία επιχειρεί πρώτη φορά έρευνες δυτικώς του 28ου Μεσημβρινού. Η Ελλάς κινδυνεύει να χάσει την πρόσβασή της στην θαλάσσια ζώνη νοτίως της Κρήτης μετά τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για έρευνες στην ΑΟΣ της δεύτερης. Το νέο μέτωπο αναγκάζει το πολεμικό ναυτικό να κατανείμει τον στόλο μεταξύ Αιγαίου και Λιβικού πελάγους. Υπουργείο Εξωτερικών, παρακολουθούμε και θα αντιδράσουμε. Η ναυτεμπορική λέει στην πρώτη τη σελίδα, με τρεις αστερίσκους λέει ο προϋπολογισμός του 2023, με 2,1% το ΑΕΠ, στόχος πλεόνασμα 1,6 δις, στα 56,1 τα φοροέσοδα, όχι σε οριζόντια μέτρα στήριξης το Eurogroup και... πιέσεις για φρένο στις ανατιμήσεις. Άντε να το δούμε και να μην το πιστεύουμε αυτό εδώ. Λέει να βάλουν φρένο στις αυξήσεις. Θα ζητήσει αύριο ο Υπουργός Ανάπτυξης από τα σούπερ μάρκετ και τους χονδρέμπορους. Ο πληθωρισμός του κλάδου σκαρφαλώνει στο 15%. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θα πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα ταρακουνά την Ευρώπη για το αέριο. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να θέσει πλαφόν στην τιμή του, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Εσπρέσο γράφει στην πρώτη τη σελίδα, The Sandy, στο όνομα λέει της κόρης του, το πρώην ζευγάρι στην Κόρινθο καυγάδιζε για τα βαφτίσια του μόλις 2,5 ετών παιδιού του. Ζωή κόλαση για 141 θύματα του revenge porn. Έχουν ξεπεράσει τα 1,000 βίντεο που έχουν διαρρεύσει. Ένα τεράστιο θέμα στην Πάτρα. Και κρυφό κουφέτο. Καλέ, παντρεύτηκαν. Ποιος? Πολιτικός γάμος, λέει, στο Δημορχείο της Βούλας για Σπυροπούλου και στο Θεοκοστόπουλο. Τι μου λες? Ναι, με 10 καλεσμένους μου. Τι μου λες? Ναι, μάλιστα. Κρυφά. Ναι, αλλά από τον γάμο αυτό, εγώ λέω να δείξουμε τη Λούση του Νίκου. Δείξε τη Λούση του Νίκου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Αντώνη μας, κύριε Περούλη μας. Κοίτα τη Λούση. Αφού άλλη κοιτάς, εκεί κοίτα. Παιδιά, συγγνώμη. Αλλού τη δείχνω, αλλού κοιτάει. Έβλεπα το σκυλάκι, μπορείς σε παρακαλώ να δείξεις και το σκυλάκι. Πολύ όμορφο το δείξω. Αυτή είναι η Λούση του Νίκου. Γεια σου, Νικόλα μου, γεια σου, Λούση. Καλημέρα, και πάμε, ποιο περίμενε να δω. Ο, περίμενε, όταν σε παίρνει ο ύπνος, λέει, βλέποντας τηλεόραση. Έτσι. Αυτά έβλεπα εγώ. Εδώ κοίτα τον τύπο που είχε αράξει στον καναπέ. Λοιπόν, Σπύρο Φρεμεντίτη, εσύ έχεις ζωάκι? Καλημέρα. Καλά στενά. Ζωάκι, όχι. Όχι, είναι Παγκόσμια ημέρα σήμερα των ζώων, μην εκπλήσεσαι που σε ρωτάμε. Όχι, όχι, δεν έχω ζωάκι γιατί δεν μπορώ να το. Σωστό. Φιλοξενήσω κάπου. Πού ναι. Αν δεν μπορείς καλύτερα μέσα. Που όχι, δεν έχεις. Λοιπόν. Είναι πολλοί που λένε, και εγώ συμφωνώ, ότι φιλόζωσης επίσης, όταν συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να σηκώσεις το βάρος της φροντίδας ενός σκυλιού. Έτσι, και δεν το ταλαιπωρείς. Δεν είσαι από αυτούς που λένε ονομάζονται φιλόζωοι, πετάνε μέσα σε ένα δωμάτιο ένα σκυλί και το έχουν ή είναι αγαπητοί. Εντάξει, απλά για να πούμε ότι το έχουμε. Έτσι, έτσι. Μπράβο, Σπύρο. Μπράβο, πολύ Σπύρο. Καλά κάνεις. Μπράβο. Ευχαριστώ, παιδιά. Πάντως θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετική συντροφιά. Ναι. Και για τα παιδιά ιδιαίτερα, τώρα εσύ, Μάνο, έχεις ζώα στο σπίτι σου, ξέρεις πολύ καλά, θέλω να πω. Για τα παιδιά είναι εξαιρετικό μέσο και εκπαίδευσης και καλλιέργειας και άλλων συναισθημάτων, θεωρώ. Ναι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θέλετε να πούμε την αλήθεια? Ναι. Ναι, ναι. Τα παιδιά δεν... Δεν ασχολούνται και πολύ. Ναι, λίγο το Σαββατοκύριακο. Πάρε μου ένα σκυλάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το βγάζω εγώ βόλτα, θα το φροντίζω εγώ ποτέ, και τα λοιπά. Ποτέ, αυτό είναι παγίδα. Ποτέ. Είναι παγίδα, όπως το λέει. Είναι παγίδα, ποτέ. Έτσι, λοιπόν, άκουγα πολύ για τα αφαίρετα λίγο πριν. Ναι. Είναι μεγάλη πληγή στη χώρα μας, οπωσδήποτε. Θέλω να σου πω όμως κάτι. Τι? Πριν πάω φαντάρος, πάντα πήγαινα με μια φιλεναδίτσα που είχα σε ένα μαγαζί που λεγόταν Καράβι, στη Γλυφάδα. Α, πού το θυμήθηκες αυτό? Πού το θυμήθηκα, ωραία. Ναι, για πες. Λοιπόν, όταν γυρίζω από Φαντάρος, με στέλνουν να καλύψω την κατεδάφιση ενός αφαιρέτου, μαγαζιού κάπου στη Γλυφάδα. Ναι. Και πάω εκεί και βλέπω έντρομος να κατεδαφίζουν το καράβι. Το καράβι. Ναι. Λοιπόν, από τότε συμπάθησα τα αυθαίρετα, να ξέρεις. Ναι, εντάξει, πάντως είναι τραγική ιστορία αυτή. Εντάξει, ναι. Είναι τραγική ιστορία αυτή με τα αυθαίρετα. Λοιπόν, πάμε να μας πεις τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει κατά καιρούς,
η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών το φέρνει στην πρώτη γραμμή. Ναι. Και κυρίως νομίζω ότι δεν αφορά πλέον μόνο ηλικιωμένους. Συνήθως το πλασάρουμε και λέμε ότι οι ηλικιωμένοι να προσέχουν, να έχουν το φόβο μήπως εξαπατηθούν από ηλεκτρονικές απάτες, από υπαλλήλους. Μεγάλο θέμα αυτό. Ναι, μεγάλο θέμα. Λοιπόν, να σας δείξω κάποιες κάρτες που έχω ετοιμάσει, οι οποίες όμως είναι παντός καιρού και όλων των ηλικιών. Και να ξεκινήσουμε καταρχάς από εδώ. Είναι οι βασικές απάτες που γίνονται σήμερα που συζητάμε και που έχουν καταγραφεί ως οι πιο σημαντικές. Από το Power Pass, το Fuel Pass, τη φορολοταρία, την επιστροφή φόρου αλλά και τις συντάξεις. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία κάποιον τον προσεγγίζουν προκειμένου να του πουλήσουν μια εκδούλευση. Ποιοι είναι αυτοί τώρα που του πουλάνε εκδούλευση? Δείτε τι υποδίονται οι απαταιώνες. Οι απαταιώνες υποδίονται άλλοτε τους λογιστές, άλλοτε είναι ότι είναι υπάλληλοι της εφορίας, άλλοτε ότι συνομιλούν με κάποιον που εκπροσωπούν τον gov.gr και θα κάνουν κάποια συναλλαγή για να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση, μια εξοδότηση, ένα πληρεξούσιο κλπ. Άλλοτε τον ΔΔΕ, κυρίως τον ΔΔΕ, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο δίκτυο και είμαστε υπάλληλοι. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά, έχεις δίκιο. Του ΕΦΚΑ, παρακαλώ, του ΟΠΕΚΑ και του ΑΕΔ. Εδώ μιλάμε κυρίως για ηλικιωμένους, του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, έτσι, και του ΑΕΔ για περίπτωση ανέργων. Και εδώ βλέπουμε τον τρόπο της απάτης. Είναι είτε ηλεκτρονικά μηνύματα, είτε μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα, με SMS δηλαδή, είτε τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι οι τρεις τρόποι, οι κυρίαρχοι τρόποι με τους οποίους γίνονται οι απάντες. Αν μου επιτρέπεις να προσθέσω στο ρεπορτάζ σου. Επειδή χθες έβγαλε και ένα δελτίο τύπου το Ινστιτούτο Καταναλωτών και θα έχουμε αργότερα τον πρόεδρο του, τον κύριο Λεχουρίτη, θα πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι ο ένας τρόπος είναι αυτός με κάποιους που σου στέλνουν ένα μήνυμα και σου λένε: ξέρετε, είμαι από το ΔΔΕ, υπάρχει ένα πρόβλημα, οτιδήποτε άλλο, βάλτε μας αυτά τα λεφτά. Ο άλλος τρόπος είναι το phishing που λένε οι τράπεζες που ψαρεύουν και σου λένε: βάλε τον κωδικό σου, ενώ οι τράπεζες δεν σου ζητάνε ποτέ να βάλει τον κωδικό σου. Και ο τρίτος. Γιατί ένα στενάζει. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, ο τρίτος τρόπος. Θα σε κρύψω εκεί μέσα. Ο τρίτος τρόπος είναι, παιδιά, το χακάρισμα. Χωρίς να κάνεις τίποτα, είναι το χακάρισμα. Ο κύριος Λεχουρίτης θα μας πει αργότερα ότι έχει καταγγελίες. Του ήρθε του ίδιου απόδειξη ότι έχει αγοράσει στην Αμερική μια συσκευή τηλεφώνου. Έτσι. Μια στελή, μια συσκευή κινητού. Λοιπόν. Την αγοράσε και... Ο Λεχουρίτης. Αυτό, είθε, τι. Ο Λεχουρίτης την αγοράσε τελικά τη συσκευή. Τι χρεώθηκε. Παιδιά, τι έχετε πάθει σήμερα. Τι σας έχει συμβεί. Λοιπόν, τώρα θα πας στο μεγαλύτερο hacker που υπάρχει στη χώρα. Λέγεται Κλειαργός Μαρουσάκης. Δεν θα πάμε τώρα εκεί. Σε παρακαλώ, δεν πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις μετά. Ή θα πάμε στον Κλειαργό. Ό,τι πει η Γεωργία. Την έχετε κάνει μπάχαλο σήμερα την εκπομπή. Μπάχαλο. Ό,τι πει η Γεωργία θα κάνουμε. Λοιπόν. Έχουμε τελειώσει με τις απάτες. Θα δούμε μετά τα υπόλοιπα θέματά μας τα οικονομικά, έτσι, ενώ όλα τα χρηστικά. Και βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας μας για να απαντάει ο Σπύρος στις δικές της ερωτήσεις. Άστο σε μένα, γιατί σήμερα δεν ξέρω τι θα πάτε. Facebook, παπάκι, ανοιχτή επικοινωνία. Instagram, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία. Και mail, ανοιχτή παύλα επικοινωνία, παπάκι, tvopen.gr. Πώς θα λες, τέλος πάντων. Έτσι. Δώρα έχεις να μας δώσεις. Δώρα έχω να... γιατί θα πάμε στις διαφημίσεις. Δεν θα πάμε στις διαφημίσεις. Θα πάμε λίγο καιρό. Πάμε καιρό, ό,τι πείτε. Ωραία. Εγώ τι σας είπα, δεν σας είπα να πάω στον Κλειάρχο. Πώς, ναι, θα πάμε. Στον Κλειάρχο. Ένα λεπτό, μείνε εδώ, κάτσε εδώ. Μείνε και εσύ, Σπύρο. Για δείτε εδώ, σας παρακαλώ. Πάμε να δούμε το Σύμπα, παρακαλώ πολύ. Θα δούμε τώρα. Να το δούμε. Το Σύμπα. Τη Δήμητρα, τη Μανιάβου. Δικό μα είναι ο Σύμπα. Ναι. Τη οικογένεια εδώ. Κοίτα όμω πώ κάθεται. Το βλέπει αυτό, λέω. Κοίτα χρώμα που έχει. Πολύ όμορφο, παιδιά. Μπράβο, Δήμητρα. Είναι πολύ ωραίο. Μισό λεπτό. Τώρα έρχεται η φωτογραφία τη χρονιά. Αυτή. Η τόη μου. Η τόη σου. Ναι. Αχού το κάνει. Έχει ένα παράπονο στο βλέμμα. Τι τραβάω, σώστε με. Όχι, παιδιά, γιατί το λέτε αυτό. Έχει ένα μικρό, μία μικρή αγωνία, σας παρακαλώ, δεν μπορώ άλλο μαζί της. Όχι, γιατί. Έλα, ντροπή. Λοιπόν, Σπύρο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Πάμε στον καιρό, παιδιά. Μου προκαλέσετε πονοκέφαλο σήμερα, καιρό άνθρωπο. Άκουτον. Έχει γκρίνια σήμερα. Καλημέρα, Κλέαρχε. Καλημέρα. Πώς είσαι? Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια χαρά. Μια χαρά, όλα καλά. Πέφτει η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Πάμε σε πιο φθινοπωρινό καιρό. Λίγες όμως οι βροχές.
Το κύριο χαρακτηριστικό δυνατή βοριάδες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Αυτό ήταν το βασικότερο έτσι χαρακτηριστικό των καιρικών συνθήκων. Ένα λεπτό. Ισχύει αυτό που λένε ότι ο καιρός έχει κάνει πλακάκια έτσι και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει η θερμοκρασία και τις καθημερινές πέφτει. Θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε βέβαια στους 36-38 βαθμούς που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε κοντά στους 26-28 βαθμούς. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Θα κάνουμε μπάνιο. Κανονικές σχεδόν θερμοκρασίες δεν έχουν. Εντάξει, θα είναι ακόμα ζεστές. Αυτά έχει δίκιο πάντως ο Φρεμεντίτης που λέει ότι αυτοί εδώ οι κεραυνοί λίγο όλα αυτά γενικά μας αγχώνουν. Σε παρακαλώ πολύ να το επιμεληθείς αυτό εδώ να μην. Και ο Φρεμεντίτης μας φοβίζει, αλλά δεν κάνουμε. Πάμε να δούμε. Έλα, κλειάρχε μου. Πάμε λοιπόν τα αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με σχεδόν φθινοπορεινές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα με κύριο χαρακτηριστικό την υποχώρηση του υδραργύρου, αλλά και τους δυνατούς βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα. Όπως παρατηρούμε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων, η χώρα μας δεν επηρεάζεται από κάποιο έτσι αξιόλογο βαρομετρικό χαμηλό. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα κύματα κακοκαιρίας εστιάζονται προς την βορειοδυτική και βορειοανατολική Ευρώπη. Εκεί έχουμε λοιπόν βαρομετρικά χαμηλά με αρκετές βροχές σε καταιγίδες. Μάλιστα, αυτά τα συστήματα, καθώς μετατοπίζονται πιο ανατολικά και συνδυάζονται με τον καλό καιρό που επικρατεί προς την περιοχή της Ισπανίας και της Ιταλίας, δημιουργούν τους σχετικά δυνατούς βοριάδες. Μέσα στο Αιγαίο θα φτάσουμε την Πέμπτη, τα 7 τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά στους δέκτες σας. Για σήμερα, Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, προς την περιοχή της Θεσσαλίας, προς τις Ποράδες, τη Χαλκιδική, την Βορειοανατολική Στερεά, αλλά και τη Βόρεια Εύβοια, αναμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Δεν αποκλείεται οι βροχοπτώσεις αυτές να συνοδευτούν και από πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, ήπιες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, προς το απόγευμα θα συναντήσουμε τοπικές βροχές προς τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και την Βορειοδυτική Κρήτη. Στο πεδίο των ανέμων, αυτό λοιπόν που τονίσαμε και στην αρχή του δελτίου μας, θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό των καιρικών συνθήκων των επόμενων ημερών. Βλέπετε, θα φτάνουμε τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς. Περισσότερη η αίσθηση της ψύχρας προς τα ανατολικά και βόρεια, πιο έντονη έτσι η αίσθηση της ζέστης προς τα δυτικά και νότια. Πάμε τώρα να δούμε για την περιοχή της Αττικής. Για σήμερα, Τρίτη μέρα, ξεκινάμε λίγες συννεφιές. Οι συννεφιές αυτές θα είναι περισσότερες προς τα ανατολικά και βόρεια και δεν αποκλείεται γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις βόρειο-ανατολική. Άνεμοι με τοπικά ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει στο κέντρο της πόλης ακόμη και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και λίγο πιο βόρεια τώρα για τον νομό Θεσσαλονίκης και εδώ δεν αποκλείεται τώρα νωρίς το πρωί να έχουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Καθώς όμως θα περνούν οι ώρες, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές του νομού, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές. Δυνατός και εδώ ο Βαρδάρης θα φτάνει σε εντάσεις ακόμη και τα 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Να κλείσουμε με τον τελευταίο μας χάρτη, όπου και αύριο Τετάρτη, αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ δυνατοί βοριάδες. Κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ανατολικά, υπηρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, χωρίς όμως τα φαινόμενα να είναι σε θέση να δημιουργήσουν αξιόλογα προβλήματα. Έντονη η αίσθηση της ψύχρας τη νύχτα και νωρίς το πρωί, το μεσημέρι όμως ο υδράργυρος θα προσεγγίζει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάνουμε περίπου στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Κλέαρχε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά, φιλέ. Στέλνει καλημέρα. Στέλνει ο Νίκος και λέει, με έδειξε τη βίλη για το γατάκι. Το γατάκι το λέει, με έδειξε τη βίλη, αλλά εγώ έχω να δείξω κι άλλο. Έχω, κοίτα την πίτη. Oh. Η πίτη είναι η πίτη. Το στέλνει η Ελίζαμπεθ. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κουκλί είναι αυτό, παιδιά, τι κουκλιά είναι όλα αυτά που μας στέλνετε. Τι ωραίες φωτογραφίες, παιδιά, τι ωραία ζωάκια που έχετε. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε τις φωτογραφίες από τα ζωάκια σας. Ας τα τιμήσουμε σήμερα που γιορτάζουμε. Βέβαια, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάτε, αφήστε ένα μπολάκι με λίγο νερό, με λίγη τροφή έξω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζωάκια και αν μπορείτε. Να υιοθετήσετε κι ένα, γιατί όχι. Και μια μέρα από αυτές θα πάμε να δείξουμε στα ξημέρωτα. Θα με βρεις τώρα η Γεωργία πάνω. Θα πάμε να δούμε και σε καταφύγια ζώνα. Έχει αυτές τις φατσούλες. Να πάμε να τις δούμε μια μέρα και είμαι σίγουρος ότι αν το δείξουμε θα βρουν καταφύγια, θα βρουν σπίτι. Μακάρι, και οικογένειες στα σκυλάκια. Και τα γατάκια. Τι άλλο έχεις να μας δώσεις? Περίμενα να δω αν έχει κάτι άλλο. Έχεις εδώ. Άλλες φωτογραφίες. Εδώ ο Κώστας, τι γίνεται, Κώστα μου, τι έχεις μαζέψει εκεί? Ο Κώστας στέλνει φωτογραφίες με τα... Εδώ κοίτα. Α, Μανούλα. Μανούλα είναι γατάκια εκεί. Όχι, δεν είναι. Όχι. Είναι πολύ μεγάλα για να θυλάσω και τα λοιπά. Απλά
είναι, πόσα χουλιάζουν. Πόσα έχει, είναι δεν... τρία γατάκια. Αλλά δεν έχει μόνο αυτά ο Κώστας, έχει κι άλλα. Τι περίμενε. Άλλο έχει. Έχει κι άλλο. Έχει αυτό, αυτή τη φάτσα εδώ. Ναι. Οπ. Λίγο τσαντίλες μου φαίνεται αυτός. Αν το φέρετε λίγο μπροστά. Όχι, είναι λίγο... μωρέ. Ναι. Είναι λίγο. Φέρετε... Το βλέπεις. Είναι λίγο. Έχει τα δίκια σου τώρα, έτσι που σε βλέπω. Λίγο στραβωμένο. Και έχει κι άλλο Κώστας. Κωστή, πόσα. Πόσα έχει. Κι άλλο, εδώ κοιτά. Α, αυτές είναι λεγόμενες γάτες αγκύρας. Καλά, αυτό λένε. Δεν είναι σκυλί. Το δεξιά είναι σκυλί. Σιάμ. Σιάμ. Έχει δίκιο η Γεωργία. Το ένα είναι σκυλί, τι εννοείς. Ναι, γιατί βλέπω το σκυλί. Τη γάτα δεν τη βλέπεις δίπλα. Να σε τεστάρω. Τη γάτα, τι βλέπεις την εικόνα, παιδί μου. Θέλω να πεις τι βλέπεις την εικόνα. Ένα γατάκι και ένα σκυλάκι. Α, οκ, τα βλέπεις. Σήμερα δεν είμαστε καλά, να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα δώρα μας, γιατί είναι πολλά. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε και να στέλνετε μήνυμα για να τα διεκδικήσετε. Είναι το νέο Peugeot 208, η έκδοση Like, αξίας 18.000 ευρώ. Έχεις τίποτα να μας δώσεις, παρακαλώ. Βεβαίως, έχω το σκούτερ, το Daytona. Έλα, το σκούτερ, το Daytona. Το σκονάκι μου. Έχω το σκούτερ, το Daytona, προσφορά της Gorgolis ΑΕ, της νούμερο 1 εταιρείας δικύκλων στην Ελλάδα. Το Daytona που είναι 125 κυβικών και μπορείτε να το οδηγήσετε χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας και χωρίς εξετάσεις. Και μιλάμε για ένα σκουτεράκι αξίας 3.000 ευρώ. Παιδιά, με το κυκλοφοριακό έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πιστέψτε με, μιλάω εκ πείρας, είναι η καλύτερη λύση αυτή. Και το διεκδικείτε. Ρε παιδί μου, τι κίνηση είναι αυτή στους δρόμους. Εχθές έκανα μία ώρα αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Τα βλέπεις. Α, τα διεκδικείτε τηλεφωνώντας το 14999. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Ή στέλνετε ένα μηνυματάκι εναλλακτικά. Και γράφετε open κενό, ονοματεπώνυμο ξανά, αποστολή στο 14999. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα κύριε Νιφλή, πώς καλημέρα, είστε. Καλημέρα κυρία Φόσκολου, καλώς ήρθατε παιδιά εδώ στην ανοιχτή επικοινωνία, στην ανοιχτή παρέα μας. Πολύ πολύ επαναλαμβάνω, χαιρόμαστε που μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και τις φωτογραφίες τα ζωάκια σας, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Δείξε μας, σας παρακαλούμε κύριε Περούλη, τη φωτογραφία του. Αυτός είναι ο Μπλου παιδιά, είναι ο σκύλος του Φώτη. Του Φώτη. 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 Τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό. Ο Μπλου. Κούκλος. Κούκλος είναι ο Μπλου. Τι ράτσα είναι αυτό, πολύ όμορφο. Τι σημασία έχουν τώρα οι ράτσες, είναι κουκλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη μου, για τη φωτογραφία και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που μας στείλατε τις δικές σας φωτογραφίες και τα βιντεάκια. Κοιτάζω τώρα το τάμπλετ και βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, ναι, και από πάρα πολλά γατάκια. Ναι, ναι, πολλά, ναι, ναι, γατάκια έχουν. Πολλά γατάκια, πολλά σκυλάκια, χαμός γίνεται. Μπράβο, μπράβο που έχετε όλοι ζωάκια. Περίμενε. Να το, να το, να το. Η Στέλλα. Να τη. Για να δούμε. Η Στέλλα μας στέλνει τα γατάκια της. Εδώ κοιτά. Να δεις τι γίνεται τώρα. Κοιτά πόσα. 2, 4, 5. Τη τρελή. Λοιπόν. Πάμε να πούμε μία καλημέρα. Πες εσύ την καλημέρα για να ετοιμάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε να δούμε τον κύριο Ανδρέα Χίου. Είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Να τον βάλουμε στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, και θα ανοίξουμε... Καλημέρα. Καλημέρα. Και θα ανοίξουμε αυτό το μεγάλο θέμα που λέγαμε πριν από λίγη ώρα για την Χαλκιδική. Όπου ένα ζευγάρι, ενώ πήγε να κάνει τις διακοπές στη Χαλκιδική, μένει σε ένα ξενοδοχείο, εντοπίζει όμως ένα κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Κατέγραφαν την κάθε τους κίνηση. Και δεν είναι το μόνο ζευγάρι που κατάλαβε ότι έχει πέσει στα δίκτυα αυτού του ιδιοκτήτη. Κύριε Χίου, τι συμβαίνει τώρα με αυτή την υπόθεση? Ναι, κοιτάξτε, κατά καιρούς ακούμε τέτοια περιστατικά, είτε σε κάποιο ξενοδοχείο, είτε σε κάποιο... Α, έχει ξανασυμβεί δηλαδή. Ναι, ναι, βέβαια, είναι πριν από... Εγώ τώρα να κάνω λίγο τον αγενή και τον κακό της παρέας, να σας ζητήσουμε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή, κύριε Χίου, για μερικά δευτερόλεπτα, να πάμε να δούμε εμείς τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων, για αυτούς που μόλις τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους και τους καλημερίζουμε. Να τους πούμε μια καλημέρα από την ανοιχτή επικοινωνία. Και επιστρέφουμε αμέσως στον κύριο Χίου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Και να ξεκινήσουμε εμείς. Φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Απειλεί να βάλει νέα παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Με γραπτή ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, επισημαίνει ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών. Με ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή, απαντάει η Αθήνα. Επισημαίνει μάλιστα πως η χώρα μας έχει προβεί σε οριοθέτηση της ΑΟΣΔΕΣ με την Αίγυπτο.
Η Ελλάδα σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Η ηχηρή απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας στους προκλητικούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος ότι η Ελλάδα δήθεν σκοτώνει γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο. Τις ζωές τους τις θέτουν σε κίνδυνο τα κυκλώματα διακινητών που η Τουρκία αφήνει να δρουν ανενόκλητα, ανέφερε ο Γιάννης Πλαγιωτάκης. Τέλος, τα οριζόντια μέτρα για την ενεργειακή κρίση αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στην κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup. Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται πως τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετά τραυματίστηκαν στη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σε νοσοκομείο στο Χάρκοβο. Συνεχίζουν την αντεπίθεση στο Λουχάνσκ και τη Χερσόνα οι Ουκρανοί. Συναγερμός την ίδια ώρα έχει σημάνει στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκατέλειψε τη βάση του στην Αρκτική το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο Μπελγκορόντ. Λοιπόν, και να επιστρέψουμε. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις. Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Νιφλή. Και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Χιού, γιατί μας έκανε μία δήλωση η οποία μας προκαλεί. Τι να πω. Μας λέτε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό αυτό. Ναι, βεβαίως. Πριν από, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια έχει ξανασυμβεί κάτι σε ένα ξενοδοχείο. Και επίσης σε κάποιο, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιο νησί, σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο. Ναι. Εγώ, αυτό που λέγαμε και πριν με τη χρήση, συζητούσαμε εδώ, κύριε Χίου, είναι ότι παλαιότερα, τώρα δεκαετία του 90, είχε ξεσπάσει και σκάνδαλο με πολλά ξενοδοχεία ή ημιδιαμονής, αν θυμάστε κι εσείς, που κατέγραφαν προσωπικές στιγμές ζευγαριών με κρυφές κάμερες. Εδώ όμως. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, όχι ότι δικαιολογείται σε εκείνη την περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά μιλάμε για δωμάτια ενοικιαζόμενα διακοπών, εκεί που πηγαίνουν οικογένειες, πηγαίνουν ζευγάρια. Και δεν είναι μόνο αυτό που πηγαίνει το μυαλό μας, ίσως έτσι στις πιο προσωπικές στιγμές, να το πω έτσι, ερωτικές στιγμές. Είναι προσωπική στιγμή οικογένειας που μπορεί να κάτσει στο τραπέζι στο δωμάτιο να φάει, για παράδειγμα. Έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι τι έχει γίνει με αυτούς, δηλαδή τι κάνουν αυτό το υλικό. Από ό,τι διάβασα στο χθεσινή είδηση, ο συγκεκριμένος κύριος είπε ότι το είχε για προσωπική του χρήση. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Καλά, είναι, κύριο, είναι, δεν το λες, αλλά τέλος πάντων αυτό που έκανε, ναι. Γενικά είναι μια παράδεκτη στάση αυτή. Και τι να σας πω, είναι το να πάει κάποιος σε ένα δωμάτιο, να νοικιάσει κάποιο χώρο, καταρχήν είναι ένας ιδιωτικός χώρος εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί και είναι απαράδεκτο οποιαδήποτε επέμβαση από οποιοδήποτε ξένο. Υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος περιορισμός νομικά για την ύπαρξη καμερών μέσα σε ένα δωμάτιο? Το λέμε αυτό και για τον κόσμο που μας ακούει και πάει να νοικιάσει ένα δωμάτιο. Τι πρέπει να ξέρει, υπάρχει νομικά κάποια κάλυψη? Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως. Όπως σας είπα, όταν νοικιάζεις ένα χώρο, ο χώρος θεωρείται πια ιδιωτικός. Είναι δικό σου, δεν μπορεί να επέμβει κάποιος. Στη δική μας περίπτωση, στην Airbnb, για παράδειγμα, υπάρχει μια. Είναι αυστηρή σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, αν κάποιος βρεθεί να έχει κάποια κάμερα σε κάποιο δωμάτιο το οποίο, ή κατάλημα το οποίο διαχειρίζεται στη βραχυχρόνια διαμονή, αμέσως η Airbnb τον διαγράφει από τις λίστες της Airbnb, ναι, και δεν το επιτρέπει ξανά πάλι να ξανακαταχωρήσει το ακίνητό του. Είναι πολύ αυστηρή σε τέτοια θέματα. Στη μόνη περίπτωση που επιτρέπεται κάμερα σε τέτοιους χώρους είναι να είναι εξωτερική, να είναι μόνο για την παρακολούθηση εξωτερικών χώρων, αλλά και πάλι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται αυτό ρητά στην περιγραφή του συγκεκριμένου καταλήμματος, ότι υπάρχει κάμερα μόνο βέβαια για εξωτερικούς χώρους. Κύριε Πρόεδρε, τι πρέπει να αλλάξει σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην έχουμε τέτοια παρόμοια περιστατικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι χάνεται και η εμπιστοσύνη μεταξύ πελατών και ιδιοκτητών? Κοιτάξτε, μιλάμε για μια παράδεκτη κατάσταση. Αν κάποιος δηλαδή χρησιμοποιεί κάμερα στον εσωτερικό χώρο, το να αλλάξει κάτι δεν νομίζω ότι να υπάρχει κάποιος τρόπος. Αν κάποιος θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Βέβαια, η νομοθεσία είναι αυστηρή και επεμβαίνει κάποιος νομικά, δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν δεις προσωπικές στιγμές δημοσιοποιημένες στο διαδίκτυο κυρίως. Λοιπόν, κύριε Χίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν, βέβαια. Ο Μάρτιν είναι της Ελένης ο Μάρτιν, να ξέρεις. Ο γάτος. Θα τον δεις τώρα τον Μάρτιν. Μάλιστα. Θα τον δεις. Είναι εδώ ο Μάρτιν. Έχεις κάνει mirroring πάλι. Άντε πάλι. Δεν έχει mirroring, αφού έχει mirroring. Θέλει ένα νέο παιδί. Μάτος. Ο Μάρτιν. Τα βλέπεις. Κολετήρες που είναι ο Μάρτιν. Γεια σου, Μάρτιν.
Είναι της Ελένης ο Μάρτιν. Λες να μας βλέπει ο Μάρτιν τώρα. Σίγουρα μας βλέπει τώρα για να καθέτσει. Και, έχει και... και έχουμε κι άλλο ένα σκυλάκι να δείξουμε. Και είναι δείξε. Το σκυλάκι του Πάνου. Το σκυλάκι του Πάνου, πώς λέγεται. Δεν έχει όνομα, δεν μας λέει όνομα. Μισό λεπτό. Άμα δεν μπορεί την καινούργια τεχνολογία, ρε Χρήσα, μην την διαχειρίζεσαι τέλος πάντων. Άσε εμάς τους ειδικούς. Βρε Πάνο, πες μας πώς λέγεται το σκυλάκι. Δεν μας είπε ο Πάνος. Έτσι. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μην νομίζετε δηλαδή ότι έχουμε τραφεί και ξαφνικά δίνουμε συνέχεια κάτια και σκυλιά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο μεγάλο θέμα που συζητούσαμε και νωρίτερα, στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Λέγαμε για την έλλειψη εργατικών χεριών. Και εδώ πάμε να καλημερίσουμε την παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, την κυρία Σοφία Ανεστοπούλου, που είναι πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου της Φθιώτιδας. Mm-hmm. Και έχουμε και το Φάνη. Να μας συστήσει και τον καλεσμένο του. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. 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 Ο κύριος Νίλος Παπαχρήστος, παραγωγός. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στα Σπάτα. Ναι. Είναι μεγάλο θέμα. Αμπέλια μένουν ατρίγητα. Λιοστάσια τώρα αυτή την περίοδο και τις επόμενες μέρες θα μείνουν αμάζευτα, γιατί υπάρχει αδυναμία των παραγωγών να βρουν προσωπικό, το οποίο είτε έχει οι νέοι άνθρωποι αυτό που λένε έχουν καταλήψει την αγροτική παραγωγή, αλλά κυρίως γιατί προσφέρονται χαμηλές αμοιβές με αποτέλεσμα να αλλάζουν επάγγελμα ή να φεύγουν στο εξωτερικό. Και ο κύριος Παπαχρήστος δεν μπορεί να βρει, ας πούμε, ένας από τους χιλιάδες που δεν μπορεί να βρει προσωπικό. Καλή για περιγράψτε μας την κατάσταση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Η κατάσταση... Να είστε καλά. Η κατάσταση δυστυχώς με τα εργατικά χέρια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Έχει επιδεινωθεί πολύ τα τελευταία 2 χρόνια. Δύο βασικοί λόγοι. Ότι έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ το εισόδημα των παραγωγών, έτσι ώστε δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα μεροκάματα τα οποία πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή, τι μεροκάματα ζητώνται, κύριε Παπαχρήστο, τώρα? Ζητώνται μεροκάματα των 45 και 50 ευρώ. Ενώ ήταν πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ ήταν στα 30, 28, 32. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το τι ζητάνε τα παιδιά. Γιατί έτσι όπως έχει ανέβει το κόστος ζωής, δίκιο έχουν και ζητάνε αυτά χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές του παραγωγού παρεμένουν αμετάβλητες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Άρα εμείς δεν έχουμε χρήματα να τους πληρώσουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Είναι ότι όταν, για παράδειγμα, το σταφύλι το 1991 που αλλάξαμε από το ευρώ στη δραχμή, είχε 120 δραχμές. Ναι. Και σήμερα έχει. Και συγγνώμη, το 2001. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα έχει 30 λεπτά. Άρα συζητάμε ότι το σταφύλι έχει την ίδια τιμή που είχε πριν από 20 χρόνια. Mm-hmm. Με το κόστος καλλιέργειας να έχει πολλαπλασιαστεί και τα εργατικά να πρέπει να αυξηθούν. Εσείς πόσο από πουλάτε το, λοιπόν, το, την ελιά το κιλό, πόσο την πουλάτε στον έμπορο? Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε βρώσιμες ελιές. Πάντως από ό,τι διαβάζω και ό,τι ακούω, είναι ελάχιστη η αύξηση. Α, πάμε όμως στο λάδι, το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά. Το λάδι μέχρι πρότινος, οι τιμές στη χονδρική ήταν από 2,70 μέχρι 3,20. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα πάνε παραπάνω και ότι θα ανέβουν. Ναι. Αυτές οι τιμές όμως έχουν κατ' εξακολούθηση οι ίδιες. Δεν μπορεί η Ιταλία να συζητάει για τιμές στα 5 και στα 6 ευρώ στη χονδρική και εμείς να συζητάμε στα 3. Για να πάμε στην Δεν κυρία Ανεστοπούλου. Δεν μπορεί το λάδι στο σούπερ μάρκετ να έχει... Γιατί, ναι. Γιατί εδώ μπαίνει και ο παράγοντας της ισχροκέρδειας, κυρία Ανεστοπούλου. Δηλαδή, ακούμε πόσο πουλάει ο παραγωγός και αν έχετε κι εσείς μια εικόνα για τη Φθιώτιδα, πόσο πουλά ο παραγωγός τη βρόσιμη ελιά και πόσο φτάνει η ελιά εδώ στη λιανική κατανάλωση. Ακριβώς. Καταρχήν συμφωνώ με τον παραγωγό, έτσι, και μάλιστα για τη συγκομιδή της ελιάς. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εργασία. Είναι λογικό οι εργαζόμενοι να απαιτούν να αμειχθούν για αυτή τη δουλειά. Σωστά. Από εκεί και πέρα, εάν δούμε την τιμή της βρόσιμης ελιάς που εδώ στη Φθιώτιδα έχουμε τεράστια παραγωγή και θα μιλήσω για την ελιά της αμφίσης, ξεκινάει και παίρνει ο έμπορας από 0,60 μέχρι 1,10 αγοράζει από τον παραγωγό και στο τραπέζι του καταναλωτή η ελιά αμφίσης φτάνει από 5 μέχρι 6,5 ευρώ. Αυτή λοιπόν η τεράστια διαφορά που υπάρχει από το κόστος που αγοράζει ο έμπορας την ελιά μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή είναι τρομερή. Εδώ μιλάμε για το εξής τώρα. Για να έχουμε όλη την αλυσίδα της εσχροκέρδειας στην εικόνα μας μπροστά μας. Ανεβαίνει το κόστος για τον παραγωγό, ανεβαίνουν και τα μεροκάματα, ανεβαίνουν και άλλα κόστη, δεν ξέρω τι χρειάζεται, λίπασμα ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να το γνωρίζω, φυτοφάρμακα κτλ. Κρατάει την τιμή του στο 0,60 έως 1,10.
χωρίς να αναγνωρίζονται, να πω έτσι, τα αυξημένα κόστη στον παραγωγό, ενώ ο έμπορος παίρνει όλες τις αυξήσεις που έρχονται, νόμιμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την αύξηση των μεταφορικών, και την πουλάει 6 φορές πιο ακριβά στον καταναλωτή. Αυτή είναι μια νομότυπη σκροκέρδια, θα την πω εγώ, έτσι. Κοροϊδευόμαστε. Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Διότι όταν ο αγρότης, ο παραγωγός, έχει υποστεί όλες αυτές τις αυξήσεις, έχει φτάσει το προϊόν να το φέρει στο σημείο που θα πάει στον καταναλωτή, άρα ένα χρόνο έχει δουλέψει για να μεγαλώσει και να γίνει αυτή η ελιά, για να πάρει τον καρπό. Που μιλάω εγώ τώρα για την ελιά. Και έρχεται η ώρα να πουλήσει τον καρπό και οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Μα παίρνει ο άνθρωπος μολύβι και χαρτί και βλέπει ότι δεν του βγαίνει. Δεν φτάνει το έσοδό του να πληρώσει τα μεροκάματα, να πληρώσει την καλλιέργειά του και να του μείνει και ένα αξιοπρεπές μεροκάμα. Είναι τον σε ίδιο. Απόγνωση αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, αυτό καταλαβαίνω. Ξέρω ότι υπάρχουν παραγωγοί και αγρότες οι οποίοι εδώ στη Πτιότητα δεν θα πούν να μαζέψουν τα χωράφια τους φέτος. Θα τα αφήσουν να τα πείσουν. Μαθαίνω, κυρία Αναστοπούλου, ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από εσάς, Την προηγούμενη εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο από το Ηράκλειο της Κρήτης και ζητήσαν αν είναι δυνατόν να τους στείλουμε 100 εργάτες από Πτιότητα. Υπάρχουν αυτοί οι 100 εργάτες όμως επιπλέον για να σταλούν. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μα τώρα να παίρνει τηλέφωνο από την Κρήτη και ζητάει εργάτες από την Πτιότητα. Είναι απίστευτο, έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαχρήστο, τι κάνουν τώρα οι καλλιέργειες που θα μείνουν αμάζευτες, να το πω έτσι. Τι γίνεται, τελείωσε, καταστρέφονται, πετιούνται, τι. Ναι, όπως έγινε φέτος με τα αμπέλια μας. Ένα μεγάλο ποσοστό στα αμπέλια φέτος δεν συγκομήθηκε. Δεν τριγίσαμε. Ναι. Δεν υπήρχε κόσμος να τριγίσουμε. Το αμπέλι όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια όπως έχουμε την ελιά να μας περιμένει ένα μήνα. Πρέπει να μαζευτεί μέσα σε 10-15 μέρες, αλλιώς σαπίζει. Αυτό έγινε φέτος. Πολλά ψαρέματα από αμπέλια μείναν αμάζευτα, άρα σαπίσαν. Ναι. Άρα αναγκάζεστε ή να πληρώσετε παραπάνω τα εργατικά χέρια ή να καταστραφεί ο διάστημα. Δεν του συμφέρει, δεν βγαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν θέλαμε να πληρώσουμε παραπάνω, που δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Πού του βρει. Δεν υπάρχουν εργάτες για να πει ότι ξέρετε, παιδιά, θα σα δώσω παραπάνω. Βέβαια και φύγει. Μεγάλο ποσοστό έχει φύγει η Γερμανία. Έχει φύγει η Γερμανία, λέτε. Κυρία Αναστοπούλου, έχετε την ίδια εικόνα ότι υπάρχουν εργάτες γης που φεύγουν για Γερμανία ή για άλλες χώρες? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όταν τα ημερομίσθια, μιλάμε για μετανάστες, μιλάμε για Αλβανούς, για Βούλγαρους, και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Όταν λοιπόν η Γερμανία ή κάποιες άλλες χώρες έχουν διπλάσιο ημερομίσθιο από εμάς, είναι λογικό ότι θα φύγουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα χρήματα και το κέρδος τους. Εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι αλυσιδωτό το πρόβλημα. Είναι, αυτό, ναι, είναι η αλυσίδα της ακρίβειας και η αλυσίδα της εσκροκέρδειας που εγώ το βάζω στην εξίσωση γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που ζουν οι παραγωγοί, πολλοί από αυτούς που καταστρέφονται. Και το άλλο κομμάτι είναι το πώς μας κλέβουν στο ράφι, στο τέλος, οι ενδιάμεσοι, οι μεσάζοντες. Υπάρχουν μονάδες ή οι παραγωγοί που το παρατάνε, κύριε Αναστοπούλη, κύριε Παπαχρήστο, για να κλείσουμε με αυτό. Παρατάνε την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο. Ναι. Εδώ στη Πτιότητα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται πραγματικά να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας. Και αν θέλετε να κάνω έτσι μια τελευταία σημείωση, γιατί ακούω το τελευταίο διάστημα πολλούς να ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλα κράτη για την εισαγωγή εργατικών χεριών. Δεν λύνεται έτσι κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Πρόβλημα και στην ελιά και στο σταφύλι και σε όλα τα αγροτικά μας προϊόντα μπορεί να λυθεί μόνο με την επιβολή πλαφών κατώτατης τιμής από τον παραγωγό στον έμπορο. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα παταχθεί η εσφροκέρδεια η οποία υπάρχει πραγματικά στους εμπόρους. Και έτσι θα μπορείς και ο παραγωγός να δώσει καλύτερο ημερομίσθιο και να προσεγγίσει και εργατικά χέρια. Και να βγάλει και ο ίδιος αυτά που πρέπει να βγάλει για να ζήσει. Κύριε Αναστοπούλου, κύριε Παπαχρήστο, Φάνη Καραμπατζάκη, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Καλημέρα. 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 Τι γίνεται. Και έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι, είναι σε απόγνωση, έτσι. Ναι, ναι. Πάμε στη Μήτρα Μανιαβού. Πάμε. Μας έστειλε το ωραίο του το γατάκι. Ναι, αλλά. Αντώνη, μέχρι να πάμε στη Δήμητρα τη Μανιαβού, έχουμε κι άλλο σκυλάκι. Σε παρακαλώ, μας κλείνει το μάτι, γιατί μετά θα πάμε να δούμε το κουκλί της Δήμητρας. Να το κουκλί της Δήμητρας. Δήμητρα, δες και αυτό τώρα που έχουμε εμείς, που μας κλείνει και μάτι. Να. Καλημέρα. Το πολύ βλέπεις. Όμορφο. Ναι, πάρα κουκλί. Πολύ όμορφο. Κουκλί. Είναι του Γιώργου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζορτζ. Να είσαι καλά. Πώς το λες το κουκλί σου, Σύμπα.
Α, ο Σύμπαν, ναι, το είπαμε. Όνομα πριν. Και πράγμα. Ο Σύμπαν, το είπαμε πριν. Έχει, έχει, είναι. Είναι... Ελουροειδές, φαίνεται. Όπως λέει ο αδερφός μου, είναι μπιμπελό με μουστάκια. Α, μπιμπελό με μουστάκια, ωραία το περιγράφει. Για πάμε, Δημητρά μου, να δούμε τι έχουμε, να ξεκινήσουμε από τη Ρωσία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ρωσία και τα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τις εικόνες της αυτοκινητοπομπής πάνω σε ένα τρένο που φαίνεται να μεταφέρεται στρατιωτικός εξοπλισμός και οχήματα με κατεύθυνση προς το μέτωπο της Ουκρανίας και προς τις επίλεκτες δυνάμεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση πυρηνικού εξοπλισμού. Εντείνονται λοιπόν οι φόβοι μετά και από αυτές τις εικόνες για την διαφαινόμενη χρήση πυρηνικών από το Κρεμλίνο με τη Δύση και τον πρώην διοικητή της CIA να προειδοποιεί φυσικά πως θα υπάρξουν καταστροφικές επιπτώσεις σε περίπτωση τελικά που ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει πράξη τις απειλές του και πατήσει το κουμπί εντός εισαγωγικών. Ο χρόνος βέβαια που έρχεται το βίντεο αυτό στη δημοσιότητα συμπίπτει και με την... εξαφάνιση από τα ραντάρ του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου που μεταφέρει μάλιστα και το όπλο της αποκάλυψης όπως το χαρακτηρίζουν. Μιλάμε για το πυρηνικό, για το πυρηνοκίνητο, με συγχωρείτε, υποβρύχιο Μπέλγκοροντ στα παγωμένα νερά του Αρκτικού ωκεανού που μεταφέρει την υπερτορπίλη ντρόουν με πυρηνική κεφαλή 2 μεγατόνων σχεδιασμένη να ανατινάζεται κοντά σε ακτές και να προκαλεί φυσικά ραδιενεργό τσουνάμι ικανό να αφανίσει μεγαλοπόλεις όπως για παράδειγμα η Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες. Και να μεταφερθούμε... Στη Βραζιλία στη Βραζιλία. Είναι πολύ της μόδας γενικώς τα ζευγάρια που περιμένουν μωράκι να κάνουν αυτό που λέμε αποκάλυψη, πάρτι αποκάλυψης φύλου. Ναι, λοιπόν, βλέπουμε Δήμητρα σκάνε κάτι μπαλόνια, με κάτι με πυροσβεστήρες, με βαγγαλικά. Ναι, εδώ είχε την ιδέα το ζευγάρι αυτό στη Βραζιλία να βάψει τα νερά ενός καταράκτη με μπλε μπογιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μόλυνση σε πηγή πόσιμου νερού με την οποία τροφοδοτείται μια κοντινή πόλη και παρενέβη μάλιστα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βραζιλίας και τώρα... Πώς το κάνει αυτό το πράγμα? Και καλά πρέπει, παιδί μου, γιατί έριξε μπογιά, δεν μπορούσε να ρίξει κάτι άλλο? Υπάρχει μια ερμηνεία, γιατί σήμερα είναι και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, αυτός το γιορτάζει διαφορετικά, δηλαδή είπε να ρίξει μια χρώμα μες την... Σαν σήμερα. Σαν σήμερα. Μάλιστα. Έτσι. Τι να πω. Γι' αυτό λοιπόν. Και... Πάντως το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Βραζιλία τους έχει και βαριά καλέσει καμπάνα, σε απολογία ακριβώς. Πήγαινε μας και στο Χονγκ Κονγκ, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα, βρε παιδί μου, είναι για μας τις γυναίκες. Και να κλείσουμε έτσι με ένα διαμάντι εξαιρετικής μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας. Τα κούσμα. 11,5 καρατίων, βγαίνει σε δημοπρασία στο Χονγκ Κονγκ και αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ πώλησης και να πωληθεί στα 21 περίπου, να ξεπεράσει μάλλον τα 21 εκατομμύρια δολάρια. Που έφτασε η ακρίβεια. Δημητρά μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις. Για οτιδήποτε θα σε ξαναδούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, φιλιά και στο Σύμπα. Καλημέρα, γιατί έχω, έλα εδώ, αφού έδωσε φιλιά στο Σύμπα, έχω να σου δείξω την Πίτη, τη γάτα και τον Αρχιμίδη. Μας γράφει η Ελίζαμπεθ, Πίτη εν Αρχιμίδης, always sleep and wake up like this, have a nice day. Μας δείτε, πατάω το βίντεο like εγώ, πώς. Κοίτα. Έλα. Είναι η Πίτη και ο Αρχιμίδης. Έτσι. Τι ωραία που είναι, ρε παιδί μου, και οι δυο τους. Λίγο ατάραχο το βλέπω τον Αρχιμίδη. Είναι μη σηκωθεί, φαντάζομαι. Λοιπόν. Και έχουμε. Ποιες άλλες φωτογραφίες έχουμε? Έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Εσύ είσαι ο ειδικός με το τάμπλετ. Περίμενε, γιατί έχω και άλλο εδώ. Να το. Η Άννα μας στέλνει, το έχω εδώ. Να το. Εδώ κοίτα με φιόγκο. Αυτό θέλω εγώ. Αυτό είναι Πασόκ. Ξεκάθαρο. Παίρνει ξεκάθαρη θέση τώρα, σταμάτα. Η Άννα έχει σκύλο Πασόκ. Έτσι. Την ευχαριστούμε, Άννα μου, και μπράβο στο σκύλο. Θέλω ένα ΣΥΡΙΖΑ, ένα Νέα Δημοκρατία. Το Νέα Δημοκρατία το είδες με τις καταράκτες. Ναι. Μας μένει το ΣΥΡΙΖΑ και τι άλλο μας μένει? Έχει πολλούς άλλους ακόμα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Αυτές είναι οι εικόνες που μας στέλνετε και την Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Βεβαίως και πάμε να συνεχίσουμε.
Θα ανοίξουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε πει ότι η ενέργεια συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα και φυσικά έχει επηρεάσει και τους ιερούς ναούς και τις εκκλησίες μας, όπου και εκεί αναγκάζονται να σβήσουν τα φώτα. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι λόγω του κορονοϊού δεν πήγαιναν τόσο συχνά στις εκκλησίες. Ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα έρχεται ένα ακόμα να προσθεθεί, διότι δυσκολεύονται να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι τους λογαριασμούς. Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο θέμα. Υπάρχουν και τα συσίτια αγάπης, υπάρχουν και όλα ναι, αυτά. Είναι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα πατέρα Ζαχαρία, καλημέρα πατέρα Γεωργία. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε πατέρα Ζαχαρία από εσάς να μας πείτε, επειδή είστε και πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης. Έχετε φτάσει στο σημείο ότι σβήνετε τα φώτα στους ναούς, λειτουργούν μόνο με κεριά, τι γίνεται? Ένα λεπτό. Μην τα παρουσιάζουμε τα πράγματα τόσο τραγικά. Εσείς όπως θέλετε να μας τα πείτε. Ναι, ναι, λοιπόν, κοιτάξτε. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα και σε επικοινωνία που έχουμε τους κληρικούς μας εδώ στην Κρήτη, αρκετοί να παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και βέβαια υπάρχουν πολλές ενορίες στις πόλεις της Κρήτης, οι οποίοι έχουν βέβαια, εκτός από το φωτισμό, έχουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες, το είπατε και εσείς προηγουμένως, όσον αφορά τα συσίτια τους, που και είναι αρκετά ρεύματα εκεί να μαγειρέψουν και λοιπά. Άλλοι έχουν πλυντήρια και πλένε ρούχα σε άστεγους και τέτοια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το ρεύμα της ΔΕΗ για τους λόγους που είναι γνωστοί. Πρώτον, όπως ξέρετε, η κοινωνία, που και εμείς είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και οι δραστηριότητες μας το ίδιο, βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, όπου είχαμε τα θέματα που είχαμε όλοι μας. Δεύτερον, ήρθε καπάκι η κρίση με την πανδημία, κλείσαν οι εκκλησίες, τα έξοδα όμως έτρεχαν. Ο κόσμος φοβήθηκε και ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Και ακόμα έχουμε θέμα, δεν πολύ έρχονται στην εκκλησία οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα ανοίγματα στους ναούς. Πολλοί κληρικοί κάνουν δόσεις τη ΔΕΗ για να μπορέσουν να την πληρώσουν. Πατέρα Ζαχαρία, εγώ να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που είναι παράμετρος αυτή της κρίσης που ζούμε. Έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι στα συσίτια σας? Από ό,τι κουβεντιάζω με τους κληρικούς μας που έχουν συσίτια και τέτοιες δραστηριότητες, ναι, έχουν αυξηθεί. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καθόλου. Το πήγα λίγο παραπέρα βέβαια στην ενορία μου την περασμένη εβδομάδα. Ανακοίνωσα ότι όχι μόνο για λόγους οικονομίας, αλλά και για λόγους οικονομίας στην κατανάλωση του ρεύματος εξαιτίας των γεγονότων που έχουμε στην Ουκρανία και λοιπά, και των προβλημάτων που πιθανό να αντιμετωπίσει και η χώρα μας εξαιτίας της έλλειψης καυσίμου. Είπα στους ανθρώπους μου εκεί και τους προετοίμασα ότι δεν θα ανάβουμε πολυελαίους μέχρι να διαρκέσει αυτή η κρίση. Και να θυμηθούμε λίγο και όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια η ζωή μας, με λίγο φωτισμό, ξέρετε, δημιουργήθηκε μια κατάνοιξη αυτό. Για τον ναό, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά για τις πόλεις λειτουργίες. Να ρωτήσουμε και τον πατέρα Γεώργιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πατέρα Γεώργιο, πόσο μπορεί να έρθει ο λογαριασμός σε ένα ναό? Έτσι έχω την περιέργεια. Εξαρτάται από τον ναό, από τη χρήση, ιδιαίτερα στους μεγάλους ναούς, τα ποσά είναι υπέρογκα πολλές φορές στις αστικές περιοχές. Στις επαρχίες, στους ναούς των χωριών, των μικρών ενοριών, είναι λίγο μικρότερη. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, θέλω να επεκτείνω λίγο αυτό που είπε και ο πατέρας Ζαχαρίας. Mm-hmm. Δεν είναι το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζουμε μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα στους ναούς μας και έχουν αυξηθεί και τα συσίτια. Mm-hmm. Πολλοί ενορίτες μας αδυνατούν να πληρώσουν το προσωπικό οικιακό ρεύμα και αναγκαζόμεθα με την καλή έννοια του όρου να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε εμείς στην εξόφληση των λογαριασμών αυτών. Οπότε και εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι και οι εκκλησίες μας αγκαλιάζουν και τους άπορους συμπολίτες. Τους πάντες. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτήν την εθελοντική διακονία, που αν μη τι άλλο είναι μια έμπρακτη προσφορά αγάπης προς τον ενορίτη μας, προς τον συνάνθρωπό μας. Οπότε είναι προτιμότερο να σβήσω τους πολυελαίους, να εξοικονομήσω και την ενέργεια την οικονομική,
αλλά και να συμβάλλω καθοριστικά στην επίλυση προβλημάτων του ενορίτου μου. Πατέρα Γεωργία, να ρωτήσουμε και εσάς, έχει αυξηθεί ο κόσμος τον τελευταίο καιρό λόγω της κρίσης αυτής που χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται τη συνδρομή σας? Παρόλο που έχουμε πολλούς θανάτους λόγω του COVID και φύγανε πολλοί άνθρωποι, ναι, μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό που λέει ο πατέρας Ζαχαρίας, ότι έχουμε περισσότερη αύξηση των συστητίων. Περισσότερα άτομα στα συστητία. Δυστυχώς. Ναι. Αυτή είναι η κακή είδηση, γιατί το άλλο, να το πούμε διαφορετικά, όπως είπατε και στο ναό, αντιμετωπίζεται, δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή το να σβήσουμε ένα φως παραπάνω, γιατί άλλος είναι ο λόγος που πηγαίνουμε στο ναό, άλλος είναι ο λόγος που πηγαίνουμε στην εκκλησία. Το θέμα είναι τη δυνατότητα να βοηθήσετε κι εσείς όσο μπορείτε περισσότερους. Και με τα συστητία, ο συμβολισμός, αν μου επιτρέπετε, ο συμβολισμός του φωτός που εκπέμπει ο πολυέλαιος και που μας πηγαίνει στον ουράνιο θόλο και στο ουράνιο φως, μπορεί εύλογα και εύκολα να συμβολιστεί με το φως του κεριού και του καντηλιού. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι πώς θα συνδράμουμε όλοι στα πολλά προβλήματα που αναφύονται στις οικογένειες και στα σπιτικά των ενορητών μας. Αυτό είναι το θέμα και μπράβο, καλά κάνετε και κλείνετε με αυτό το μήνυμα. Να είστε καλά, πατέρα Γεώργιε. Καλημέρα και εσάς, πατέρα Ζαχαρία. Ω φουθέ μου που λένε και στην Κρήτη, πατέρα Ζαχαρία. Ω φουθέ μου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Πάμε εφημερίδες. Βεβαίως. Πάμε, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Και έχουμε και λέμε. Μάλιστα. Τα νέα. Μου λες εμένα, μάλιστα. Το Plan B για την ενεργειακή θωράκιση και διακοπές αερίου. Την επιβολή πλαφών και πάλι θα ζητήσουν Ευρωπαίοι ηγέτες την Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Η Τουρκία ανοίγει μέτωπο μέσω Λιβύης, υπογραφή πρόσθετου μνημονίου για έρευνες και γεωτρήσεις ακόμα και νοτίως της Κρήτης. Λέει, φρένο στην αύξηση των ενοικίων, συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές πώλησης. Εφημερίδα των συντακτών. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, μήνυμα λιτότητας και εικονικής πραγματικότητας στον προϋπολογισμό 2023, λέει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Η Δημοκρατία λέει στην πρώτη της σελίδα, βαριά εθνική ήττα, νέα συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες υπέγραψαν Τουρκία-Λιβύη, πίσω ολοταχώς από τον αιμονικό πλεύρη για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και ναι, κοινή εμφάνιση που είπαμε, Καραμανλή Σαμαρά χθες στο Ηρώδιο. Στον Ελεύθερο Τύπο θα πάμε τώρα. Προθεσμία 89 ημερών για βασικά αυθαίρετα, έως 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις οικιστικές πυκνώσεις και 4 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στον Οκτώβριο, 890 νέες θέσεις για μόνιμους στο δημόσιο, λέει η εφημερίδα. Θέλω σου παρακαλώ πολύ να βρεις αυτή τη φωτογραφία. Η Αυγή, λέει στην πρώτη σελίδα, σε εξηγήσεις για τις υποκλοπές, καλείται ο Μητσοτάκης από το Ευρωκοινοβούλιο, προϋπολογισμός, θα πληρώσουμε 4 δις παραπάνω ΦΠΑ. Η Μαλαματίνα, εισαγγελική παρέμβαση για τις καταχρηστικές απολύσεις, Εξάρχεια, Λαμαρίνες και ΜΑΤ και στον Λόφο Στρέφη, πρόεδρος ΟΑΕΦ, έδωσε αύξηση στον εαυτό του 1.000 ευρώ. Ριζοσπάστης. Προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2023 σε νέες συμπληγάδες στο λαϊκό εισόδημα με την ακρίβεια να σαρώνει. Η Κόντρα λέει στην πρώτη σελίδα, μην τολμήσει ο Ερντογάν να στείλει γεωτρύπανο στα νότια της Κρήτης. Αποφασισμένη να απαντήσει, με στρατιωτικά μέσα είναι η Ελλάδα. Και έκτακτη συνάντηση Δένδια Τσούνη για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Λοιπόν, εστία. Η Τουρκία επιχειρεί πρώτη φορά έρευνες δυτικώς του 28ου μεσημβρινού πρώτων πυλών μείζωνος ιστορικής εθνικής ήττας μετά την υπογραφή συμφωνίας Άγκυρας-Τριπόλεως. Είναι αυτεμπορική, με 3 αστερίσκους ο προϋπολογισμός του 2023, τρίμηνη προθεσμία για τα αυθαίρετα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Μεγάλο θέμα, πιέσεις για φρένο στις ανατιμήσεις. Έχουμε την σύσκεψη αύριο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τους χονδρέμπορους. Να δούμε επίσης να γίνονται και έλεγχοι, γιατί ελέγχους δεν βλέπουμε. Ξαναλέω εγώ. Οψόμεθα που λέμε. Λοιπόν, τύπος της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα ταρακουνά την Ευρώπη για το αέριο. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να θέσει πλαφόν στην τιμή του, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και η Εσπρέσο, The Sun, λέει στο όνομα της κόρης του. Το πρώην ζευγάρι στην Κόρινθο καυγάζεται για τα βαφτίσια του 2,5 ετών παιδιού του. Ζωή κόλαση για 141 θύματα του revenge porn. Μαρτυρίες σοκ στην Πάτρα. Είπαμε ότι είναι το μεγάλο θέμα με τα 1,000 βίντεο που έχουν διαρρεύσει από ανυποψία στα θύματα. Και η Σπυροπούλου με τον Σταθοκοστόπουλο που παντρεύτηκαν. Μάλιστα. Θα μας φτάσει μια βόλτα με το πεζό. Να σε πάω. Να με πας. Βέβαια, γιατί είναι το πεζό 208, η έκδοση like, φοβερό αυτοκίνητο για εσάς, αξίας 18.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Έχεις κάτι τίποτα άλλο να μας δώσεις? Έχω να δώσω ένα σκούτερ Daytona 125 κυβικών. Θα με πας πουθενά με αυτό. Βέβαια, που δεν χρειάζεται δίπλωμα, είναι αξίας 3.000 ευρώ, είναι η λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και είναι προσφορά του ομίλου Γκοργόλης. Και μπαίνετε στην συμμετοχή, το διεκδικείτε. 14999, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας, παρακαλώ πολύ. Open κενό, όνομα, επώνυμο, ξανά αποστολή στο 14999. Επιστρέφουμε. Έχει σφαγωθεί με όλα τα βίντεο, με αυτά, με φωτογραφίες. Αφού μου αρέσουν σήμερα, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Πώς πέρασε έτσι ωραία σήμερα η ώρα? Γιατί δείχναμε τις φωτογραφίες από τα σκυλάκια και τα γατάκια. Γιατί είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Μας στείλετε πολλές φωτογραφίες. Ανοιχτή επικοινωνία. Είμαστε στο Facebook. Ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία. Είμαστε στο Instagram και φυσικά το mail της εκπομπής μας. Ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr, παρακαλώ πολύ, γιατί εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες, τα μηνύματά σας και τις καταγγελίες σας, πάρα πολλά ερωτήματα. Ήδη ο Σπύρος Φρεμεντίδης έχει συγκεντρώσει αρκετά και θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Σπύρο, δες τι αλίευσε τώρα στο Twitter η Φώσχολη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και παρακαλώ. Γιατί παίζουμε μόνο γατάκια και σκυλάκια το πρωί. Θέλω να δείτε και άλλα ζωάκια, και παρακαλώ πολύ. Ζωάκια. Πάμε να δούμε το βίντεο. Για δείξε να δεις. Πούντο, να το. Κοίτα τον τύπο. Έχει πάρει τον κουβά. Φορά. Του λέει τώρα θα σου δείξω εγώ. Πάρ' τον. Να το. Κάτι του έκανε ο κουβάς, δεν ξέρω. Και μετά το κοιτάει και τον κουβά. Σου λέει, τι είναι αυτό που μου κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, έλα, δες το άλλη μία, γιατί είναι ωραίο αυτό. Κοίτα. Δεν παίρνει φορά. Σωστός. Τι έγινε. Τι το τρελές ο κουβάς. Δεν είχα στο μυαλό μου αυτό. Λοιπόν, και εγώ έχω να σας δείξω από το τάμπλετ, έχω να σας δείξω τον Τίτο που μας τον έστειλε η Μαρία. Κοίτα. Βρε Τίτο. Ο Τίτος. Βρε Τίτο όμορφε. Πολλά πολλά ζωάκια και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα στέλνετε. Λοιπόν, Σπύρο, τι γίνεται? Πάμε να δούμε και τις γατούλες της Βάσος. Να, Σπύρο, τι ωραίες γατούλες. Δεν συνόμαστε στην εκπομπή. Γιατί? Γιατί πες. Γατούλες. Γατούλες. Κοίτα κι άλλη γατούλα. Η Βάσο. Ο Λούκας. Α, της αρχισυντάκτριάς μας. Α, αυτό είναι της Γεωργίας. Γεωργία Λινάρδου, παρακαλώ πολύ. Ο Λούκας. Κοίτα βλέμμα. Σαν της Γεωργίας. Είναι που λένε ότι μερικές φορές τα ζωάκια, τα κατοικίδια μας μοιάζουν κάποια στιγμή. Κοίτα βλέμμα. Βλέπεις στα μάτια του Γεωργία. Είναι ξεκάθαρα, παιδιά, ξεκάθαρα. Αυτό Λινάρδου. Είναι, ναι, όταν δεν πας σε break είναι αυτό το... Ή όταν είμαστε over και πρέπει να πάει στην επόμενη εκπομπή. Εδώ έχω και εγώ στο τάμπλετ πάλι να δείξω δύο μούρες που μας έχει στείλει εδώ ένας φίλος ή μία φίλη που μας λέει είστε κάθε μέρα η παρέα μου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άλλο, κοίτα εδώ, μούρες, όμορφες. Είναι φοβερά, ρε παιδί μου. Και πόσες φωτογραφίες μας έχουν στείλει με τα ζωάκια τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Endless love, γράφει. Endless love. Λοιπόν, πάμε στην παρέα μας στην οποία έχει προσθεθεί και ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ. Γεια σας, κύριε Αδαμίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τι έχει γίνει με αυτόν τον ενεργειακό τυρεσία, όπου έχει δημιουργηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μην το παρεξηγήσει ο κόσμος, γιατί την προηγούμενη φορά είχε έρθει και μήνυμα. Νομίζει, έχει πιστέψει πολλοί κόσμος, επειδή το λέμε και εμείς, ότι δημιουργείται ένας νέος τυρεσίας, ότι αν δεν πληρώσει λογαριασμούς του ρεύματος, μπαίνει στον τυρεσία. Είναι άλλος ο τυρεσίας. Καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Μπράβο. Εδώ μιλάμε για ένα φακέλωμα που γίνεται μεταξύ των παρόχων. Καταναλωτών. Φακέλωμα καταναλωτών. Ναι, ναι. Μεταξύ των παρόχων όμως δημιουργούν οι πάροχοι, γιατί τι σου λέει? Ότι εάν φύγεις από ένα πάροχο και δεν έχεις πληρώσει, ο άλλος να ξέρει ότι είσαι μπαταχτσής. Την ώρα που οι πάροχοι έχω μπροστά μου ανοίξει την καθημερινή
στις οικονομικές σελίδες και λένε ότι παρακρατούν χρήματα τα οποία δεν αποδίνουν στους διαχειριστές. Σπύρο μου, δηλαδή, να πούμε και μια καλημέρα, με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Καταναλωτές και οι πάροχοι δεν τα αποδίδουν. Με συγχωρείς να καλημερίσουμε για να μην είναι μαγική εικόνα. Είναι και ο κύριος Λεχουρίτης κοντά μας, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αδαμίδη να μας πείτε πού έχει φτάσει, γιατί πλέον έχει γίνει χρηματιστήριο ο αριθμός των εντολών διακοπής ρεύματος, δηλαδή οι υποψήφοι για να μείνουν χωρίς ρεύμα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια δυσκολία και το καταλαβαίνει ο καθένας πλέον. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Ναι. Και έτσι έχουν πολλαπλασιαστεί, υπερδιπλασιαστεί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Αυτή τη στιγμή ένας στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς στην ώρα τους. Οπότε έχουμε τεράστιες περιπτώσεις, πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις, όπου έχουμε εντολές αποκοπών, έχουμε αποκοπές και έτσι μένει και κόσμος χωρίς ρεύμα. Μισό λεπτό. Στις εντολές, το λέω αυτό, παιδιά, επειδή είναι, είστε έτοιμοι κατευθείαν. Όλοι. Ναι, επειδή αυτό είναι αριθμός αυτός που αλλάζει μέρα με την ημέρα, ισχύει το 315.000 που γνωρίζουμε ήδη εντολές διακοπών ή έχουν αυξηθεί αυτές. Πανελλαδικά είναι αυτός ο αριθμός, οι εντολές. Έχουμε μεγάλη διαφορά όμως. Εδώ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον τα στοιχεία που εχθές το βράδυ συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Γενναίου ΠΔΕΗ και τα έχουμε ετοιμάσει σε κάρτα. Ναι. Νομίζω θα σοκάρουν. Για να το δούμε πόσα μαζί. Πόσα νοικοκυριά σήμερα δεν έχουν ρεύμα στην Αττική. Εδώ είναι το θέμα. Πόσα σπίτια σήμερα που ξημερώνει η μέρα δεν μπορούν, γυρίζοντας στο διακόπτη, να φτιάξουν καφέ, να φτιάξουν γάλα για τα παιδιά τους. Να μαγειρέψουν και να φτιάξουν γάλα για τα παιδιά τους. Δεν δουλεύει ο θερμοσύφωνας για να κάνουν το πρωινό τους μπάνιο, δεν δουλεύει η κουζίνα για να μαγειρέψουν, δεν δουλεύει τίποτα μέσα στο σπίτι. Είναι 27.000 νοικοκυριά. Μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική, δίχως ρεύμα. Αν αυτό το νούμερο το πολλαπλασιάσουμε, κύριε Αδαμίδη, με πόσα μέλη μέσα σε μια οικογένεια, με δύο, με τέσσερα, με τρία, με πόσα μέλη. Είναι τρία μέλη. Είναι τρία μέλη. Φτάνουμε τουλάχιστον τους 100.000 ανθρώπους σήμερα μόνο στην Αττική. Αυτά είναι στοιχεία που είναι διασταυρωμένα μέσα από το σύστημα της Γενναίου ΠΔΕΗ, μέσα από το ΔΔΗ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και δεν αμφισβητούνται. Είναι 117.000 εντολές αποκοπής από την αρχή του έτους έως σήμερα. Το νούμερο όμως, προσέξτε, γιατί συζητάμε για αποκοπές και πολύ σωστά το έχει πει και η Χρύσα και ο Μάνος, ότι πολλές φορές συζητάμε για εντολές, αλλά δεν γίνονται πράξη. Έχουμε 27.000 εντολές. Ένα λεπτό, Σπύρο μου, γιατί ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και τα στοιχεία που έρχονται, κύριε Δαμίδη, είναι σοκαριστικά. 27.000 σπίτια μόνο στην Αττική και για πόσα ευάλωτα νοικοκυριά μιλάμε, έτσι? Υπάρχει κάποια εξαίρεση, γίνεται εξαίρεση για αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά? Όταν γλιτώνει κάποιος, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, από αυτό? Όταν το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει βεβαιώσει το ότι έχει στο σπίτι του φιλοξενεί άνθρωπο που έχει μηχανική υποστήριξη, τότε εκεί υπάρχει προστασία. Ναι. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το γνωρίζουν οι τεχνικοί ότι πάνε εκεί. Πρέπει να είναι δηλωμένη δηλαδή η συγκεκριμένη οικία ότι φιλοξενεί ή στο όνομά της είναι ο μετρητής που είναι στο όνομα κάποιου ανθρώπου, ναι, που έχει μηχανική υποστήριξη. Άρα, σε διαφορετική περίπτωση έχουμε αποκοπή μετά από συγκεκριμένες επανειλημμένες προσπάθειες που μπορεί να κάνει το νοικοκυριό να μείνει έξω από αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως είδε και τα στοιχεία, από αυτές τις 117.000, 43.000 υλοποιήθηκαν. Άλλες τόσες περίπου, 45.000, ανακλήθησαν γιατί κατάφερε. Τα βλέπουμε στους δέκτες μας αυτά. Ωραία. 45.000 εντολές υλοποιήθηκαν, 43.000 εντολές ανακλήθηκαν, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι πριν γίνει η διακοπή, υπήρξε μια παρέμβαση, είτε έγινε ρύθμιση, είτε υπήρχε οποιαδήποτε διαδικασία. Και έτσι δεν έχουμε την διακοπή, την αποκοπή στο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνουμε ότι αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Αυτό καμία βλέπουμε. Για πάμε να βάλουμε στην κουβεντά μας και τον κύριο Λεχουρίτη, γιατί πέραν όλων των άλλων θεμάτων που έχουμε να συζητήσουμε μαζί του, θεωρώ ότι θα έχει εικόνα και γι' αυτό μιλώντας με καταναλωτές. Ελάτε, κύριε Λεχουρίτη. Κύριε Νυφλή, ο κύριος Αδαμίδης τα λέει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς έρχονται καθημερινά παράπονα για παρανομίες, όχι μόνο για το θέμα διακοπών, αλλά και για παρανομίες των παρόχων, ναι, οι οποίοι ενώ έχουν μέχρι 31/7/2022 τη δυνατότητα κάποιοι να μην φύγουν από την εταιρεία για να πάνε σε άλλη εταιρεία χωρίς πέναλτι, δυστυχώς φύγανε τον Αύγουστο και τους βάλουν πέναλτι.
Έτσι. Αυτό είναι αδιανόητο. Παράλληλα, εμείς έχουμε ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα την ΡΑΕ, έτσι ώστε ο πρόεδρος, κύριος Δαγούμας, να παρεύει προς την κατεύθυνση αυτή και να σταματήσουν οι παρανομίες των εταιριών. Ότι το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, από τη μία στέλνετε εσείς επιστολές και επικοινωνείτε με τη ΡΑΕ. Από την άλλη ακούω τον κύριο Ζαγορίτη, τον συνήγορο του καταναλωτή, να καταγγέλει και να στέλνει επιστολές στη ΡΑΕ. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον πρόεδρο της ΡΑΕ, ούτε η εκπομπή, αλλά υπάρχει κάποια παρέμβαση. Γιατί εδώ ακούμε καταγγελίες κάθε φορά, μας λέτε για καινούργιες καταγγελίες κατά παρόχων. Δεν λέμε ότι όλοι οι πάροχοι είναι απατεώνες προς Θεού. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προβλήματα. Παρεμβαίνει η ΡΑΕ. Κύριε Νιφλή, θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι παρεμβαίνει η ΡΑΕ και θα το διαπιστώσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το να δημιουργηθεί τηρεσίας καταναλωτή για το θέμα ρεύματος αντίκειται στην απόφαση του Υπουργού, ο οποίος είπε ότι από την 1η Αυγούστου ελεύθερα οι καταναλωτές μπορούν να πηγαίνουν σε όποια εταιρεία θέλουν και ας χρωστάνε. Αυτό είπε ο κύριος Κρέκας, δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Εάν λοιπόν θέλουν οι πάροχοι να διαψεύσουν τον κύριο Σκρέκα, είναι δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός να δίνει κατά αυτόν τον τρόπο ενημέρωση στους καταναλωτές ότι μη φοβάστε και να χρωστάτε, μπορείτε να πάτε οποτεδήποτε μετά την 1η Αυγούστου σε όποιον πάροχο. Και όταν εμείς είπαμε ότι, ξέρετε, είναι 20 πάροχοι στην αγορά, εάν κάθε μήνα δεν πληρώνει ο κάθε καταναλωτής το λογαριασμό, χαιρετίσματα στον πλάτανο. Το χρέος θα φτάσει πάνω από 3 δις ευρώ. Ήδη ναι. Σήμερα, νομίζω θα το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος, είμαστε στο 1,5 και άνω από 1,5 δις χρεώσεις. Όλα αυτά, κύριε Νιφλή, συν την ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία, είναι λογικό όταν δεν έχεις να πάρεις ψωμί για το παιδί σου, γάλα για το παιδί σου, φαγητό για το παιδί σου, θα χρωστάς στην εφορία, θα χρωστάς στο ρεύμα, θα χρωστάς στην αγορά. Όλα γι' αυτό αυτά είναι θηλιά στο λαιμό στα ελληνικά νοικοκυριά. Σαφέστατα, κυρία Φόσκολου. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μου δίνεται η ευκαιρία, τι κάναμε, δημιουργήσαμε μία συμβουλευτική υπηρεσία στο ΙΝΚΑ, όπου δίνουμε οδηγίες με δικηγόρους πώς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη του ο κόσμος κατά της ΔΕΗ, κατά των παρόχων, κατά του κράτους, δηλαδή την εφορία, κατά των τραπεζών. Το τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνεί ο κόσμος είναι 2130-999-140. Mm-hmm. Νομίζω είναι ότι δωρεάν είναι συμβουλευτική υπηρεσία, έτσι να το πω. Σαφέστατα. Εντελώς δωρεάν. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζί με το ΙΝΚΑ, mm-hmm. που υλοποιούμε εδώ και 2 μήνες. Και νομίζουμε ότι θα συμβάλλει πολύ, mm-hmm. τουλάχιστον στη θηλιά που έχει περαστεί λόγω της ακρίβειας, να τους ξεμπλοκάρουμε. Ναι. Και παράλληλα έχουμε ένα τρίπτυχο. Ακρίβεια, ποσότητα, ποιότητα. Ναι, αυτό αλλά να μην το ξεχνάμε. Ναι, αλλά βγάζεται από την εξίσωση και εδώ καλά ο κύριος Σοδαμίδης τώρα και μένει κοντά μας στο θέμα αυτό, γιατί και εκείνος ζει στην ίδια κοινωνία. Εδώ στο τρίπτυχο μπαίνει μάλλον στην εξίσου και η εσχροκέρδεια, κύριε Λεκουρητή. Γιατί πριν μιλούσαμε, ακούστε το αυτό γιατί έχει τη σημασία του, μιλούσαμε πριν με ελαιοπαραγωγούς και με την πρόεδρο του εργατοπαλληλικού κέντρου της Ευθυότητας. Μας έλεγαν τι, ότι αυξάνεται το κόστος παραγωγής της ελιάς. Στην Κρήτη αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα γιατί δεν έχουν εργάτες γης. Πουλάνε η παραγωγή 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό την ελιά, τη βρόσιμη, και εμείς το ράφι την πληρώνουμε 5,5-6 ευρώ. Μπορεί και 20. Ναι, από με τις περιέργειες, τις συσκευασίες και τα υπόλοιπα. Και εντάξει, αν καταφέρουν να τη μαζέψουν αυτή τη σοδιά και δεν την πετάξουν, έτσι. Και άλλοι πόσοι που θα αφήσουν τη σοδιά τους. Κύριε Νιφλή, 40 χρόνια θυμάμαι, μιλάγαμε και λέγαμε έξω οι μεσάζοντες από την αγορά. Δεν είναι δυνατόν να διαμαρτύρεται ο παραγωγός ότι έχει χαμηλές τιμές στο χωράφι. Δεν είναι δυνατόν να διαμαρτύρονται οι καταναλωτές ότι πληρώνουν ακριβά το προϊόν. Άρα κάποιοι εσχροκερδούν. Ναι. Κάποιοι κερδοσκοπούν. Γίνονται έλεγχοι όμως. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπράβο, καθημερινά αυτό είναι το ερώτημα. Θα σας πω, κυρία Φόσκολου.
με 70 άτομα προσωπικό που λέει ότι έχει η δημαία του κυρίου Γεωργιάδη. Το ακούσαμε αυτό. Έχετε δίκιο, κύριε Λεκουρίτη. Ακούσαμε λίγο. Έχετε δίκιο που το λέτε αυτό, διότι με 70 άτομα εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά. Ή τουλάχιστον. Ωραία. Δεν μπορεί να καλύψει. Η ακρίβεια, κυρία Φόσχολου, φαίνεται. Η ποσότητα που μειώνουν την ποσότητα και πλέον από η ταχύτητα του κυρίου Γεωργιάδη είναι παράνομη, δεν είναι νόμιμη να μειώνεις την ποσότητα και να έχεις είτε την ίδια τιμή είτε να αυξάνεις την τιμή, αλλά το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι, η ποιότητα. Με 133 άτομα προσωπικό που έχει ο ΕΦΕΤ μπορεί να ελέγξει όλη την επικράτεια εάν υπάρχουν σωστά προϊόντα. Μην τρελαθούμε τελικά σε αυτή τη χώρα. Ναι. Είναι τεράστιο έπρεπε θέμα να αυτό. Έπρεπε να έχει 488 άτομα προσωπικό, έχει 220, από αυτά έχουν μετακληθεί οι υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες και μπαίνουν 186 άτομα. Εξ αυτών, μόνο 133 ναι. άτομα είναι ελεγκτές. Έλα, Σπυρό. Έχω την εντύπωση πάντως ότι σήμερα το μεγάλο θέμα θα ναι. πρέπει να επιμείνουμε σε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό, είναι 27.000 νοικοκυριά στην Αττική δεν έχουν ρεύμα, 60.000 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα σήμερα που συζητάμε, τώρα που συζητάμε το πρωί, δεν έχουν ρεύμα. Και επειδή πράγματι συζητάμε ότι έχουν δοθεί επιδοτήσεις, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια, το δίπλωμα, τρίπλωμα των λογαριασμών που δεν έχουν πληρωθεί. Οι ρήτρες αναπροσαρμογής που δεν αποδόθηκαν στο σύνολο πίσω. Δεν παρένθεση, στους πόσους λογαριασμούς, κύριε Αδαμίδη, βυθίζεται ένα νοικοκυριό στο σκοτάδι? Εξαρτάται τον πάροχο. Υπάρχουν πάροχοι όπου μετά τη λήξη του λογαριασμού, άμα τη λήξη του λογαριασμού, κατευθείαν δίνουν εντολή για αποκοπή. Η ΔΕΗ έχει μια μεγαλύτερη ανοχή, αλλά και σε αυτή την εταιρεία, σε αυτόν τον μεγάλο πάροχο, πάρα πολλές χιλιάδες λογαριασμοί έχουν δοθεί σε εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους πιέζουν ως ιδιώτες πλέον και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα βλέπουμε το ανώτερο είναι δύο ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί. Στην καλύτερη περίπτωση. Πάνε χιλιάδες εξώδικα, ναι. έχουν σταλεί χιλιάδες εξώδικα και από τον πρώτο πάροχο, τον μεγάλο πάροχο, όπως αναφέρει ο κύριος Αδαμίδης, και από άλλους πάροχους σε καταναλωτές, σχετικά με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται διακοπές καινούργιες. Εγώ θέλω να ακούσω σήμερα, και το λέω, παιδιά, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα, τι θα κάνει η κυβέρνηση με αυτή την ιστορία των κομμένων, του κομμένου ρεύματος σε σπίτια. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει, υπάρχει κοινωνικό θέμα. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν. Εδώ θα είμαστε, θα βλέπουμε τα θέματα αυτά. Πρέπει να προσθέσουμε εδώ, ότι υπάρχει... Εδώ η κυβέρνηση δεν ασχολείται από μια κουβέντα, με καθένας. Ναι. Ναι. Ελάτε, κύριε Λεκουρίτη, εδώ η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τους 200.000 του ελβετικού φράγκου που έχουν βάλει θηλιά στο λαιμό τους γιατί δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Ναι. Και θα ασχοληθεί με τους 17 ή 27.000. Θα πρέπει όμως, έχει δίκιο ο Σπύρος, θα πρέπει, κύριε Λεκουρίτη. Δεν είναι έτσι, κύριε Λεκουρίτη, πρέπει να ασχολούμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεκουρίτη. Θα πρέπει ένα... γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Κύριε Λεκουρίτη, να επιστρέψουμε στο θέμα της αισχροκέρδειας. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τα 70 άτομα που ακούσαμε χθες ότι υπάρχουν στη Δημαία μπορούν να καλύψουν την επικράτεια? Όχι, όχι, όχι. Άρα μιλάμε ότι... Γι' αυτό δεν βλέπουμε κιόλας αποτελέσματα από τους ελέγχους και όσους γίνονται και αν γίνονται, γιατί δεν βλέπουμε αποτελέσματα, δεν κυρία βλέπουμε Φόσχολου, να μπαίνουν πρόστιμα. Κυρία Φόσχολου, ο κύριος Γεωργιάδης, αν θα το ρωτήσετε, θα σας πει ότι μπαίνουν πρόστιμα και μάλιστα. Μα ότι δεν τα βλέπουμε, κύριε Λεκουρίτη, αυτό είναι το θέμα. Ούτε πρόκειται να τα δείτε. Δεν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Γίνανε οι μεγαλύτεροι έλεγχοι, επιβλήθηκαν τα περισσότερα πρόστιμα, αλλά η ουσία είναι μία. Γιατί δεν παρεμβαίνει το Υπουργείο σε αυτό που είναι παράνομο και το δήλωσε ο ίδιος με τη μείωση των ποσοτήτων. Δεν είναι σε ένα προϊόν, δεν είναι σε δύο, είναι σε εκατοντάδες προϊόντα, χιλιάδες μην πω. Άρα αυτή η τακτική των εταιριών απέναντι στην κοινωνία και στην καθημερινότητα της διατροφής και όχι μόνο του πολίτη πρέπει να πάρει ένα τέλος. Πότε θα πάρει ένα τέλος? Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα, σας είπα και πάλι, ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα. Κάποτε, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, είχα μια συζήτηση με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και του λέω το ψωμί από 1,60 που είχε το κιλό, πήγε στα 2,20.
Η απάντησή του ήταν, ξέρετε ποια, τι ψωμί παίρνετε εσείς και δεν το ξέρουμε εμείς. Του λέω, παίρνω το ψωμί που παίρνει όλος ο κόσμος. Το λευκό ψωμί, το που έχουν υποχρέωση να έχουν όλοι οι φούρνοι, από τα 80 λεπτά πήγε στο 1,10, το μισό κιλό. Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι σε όλα αυτά που είπαμε λίγο πριν, αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι πώς οι καταναλωτές είναι στο καθεστώς της καθολικής υπηρεσίας. Περισσότεροι από 220.000 καταναλωτές, αυτοί δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνάψουν συμβόλαιο με κάποιον πάροχο, γιατί οι οφειλές που έχουν στον προηγούμενο πάροχο είναι τόσες πολλές, όπου αν μπορούσαν δεν θα τις άφηναν. Και τώρα βρίσκονται σε ένα καθεστώς ομοιρίας και σε ένα χρόνο λύγει αυτή η προθεσμία που έχουν, γιατί μετά θα πέσει τελείως, δεν θα έχουν ρεύμα, θα, θα προσθεθούν σε αυτούς τους χιλιάδες καταναλωτές που δεν έχουν ρεύμα, με αποτέλεσμα να έχουμε την χειρότερη κατάσταση που υπάρχει, δεν ξέρω, από ιδρύσεις του ελληνικού κράτους, αν εξαιρέσει κανείς τις δύσκολες περιόδους του πολέμου, εκτός και αν υιοθετήσουμε την ρίση που είπε ο Υπουργός ότι θα ζήσουμε τον χειμώνα του 42 ή θα μειωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Νομίζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δει, δεν έχει άλλη επιλογή, να δει τι θα γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές, γιατί όχι αυτός ο χειμώνας, αλλά ο επόμενος χειμώνας που θα έρθει θα είναι ακόμη πιο δύσκολος, με δεδομένο το ότι η επιλογή για την απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο δεν είναι εύκολη διαδικασία. Πόσο πιο δύσκολη όμως, κυρία Δαμίδη, μπορεί να γίνει? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε, το ότι δεν γίνεται. Είδατε μόλις προχθές, συμφωνήσανε τώρα να στηρίξουν μόνο τους ευάλωτους. Και ποιους ευάλωτους? Εδώ μιλάμε το ότι είναι χυμάζουσα η ελληνική κοινωνία. Περίπου το 35% είναι στα όρια της φτώχειας. Άρα χρειάζεται και μια, κατά την ταπεινή μου άποψη, παρέμβαση σοβαρή στην ενέργεια. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να είναι ιδιωτική. Η ΔΕΗ δημιουργήθηκε μαζεύοντας 400 ιδιωτικές εταιρείες, γιατί το ρεύμα ήταν είδος πολυτελείας τότε. Εδώ φτάνουμε. Δεν μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό να είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Μάλιστα. Και να μπορούν να κερδοσκοπούν. Μια ερώτηση στον κύριο Αδαμίδη να κάνω. Πολύ γρήγορα. Κύριε Λεχουρίτε. Πριν το ενεργειακό χρηματιστήριο υπήρχε πρόβλημα στο ρεύμα, κυρία Δαμίδη? Προφανώς και όχι. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είχαμε ανώτερη τιμή στο πλαφόν στα 150 ευρώ στη χοντρική. Και τώρα η χοντρική είναι στα 700 ευρώ, έχει φτάσει στη χώρα μας. Αυτές τις μέρες τρέχουμε με τιμές κοντά στα 390-400 ευρώ. Και προσέξτε, έτσι όπως πηγαίνουμε, με δεδομένο το ότι αδιαφορούμε πλήρως για το πώς στείνεται το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος στη χώρα, δηλαδή δεν συμμετέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χθες, σήμερα, προχθές, πάρα πολλές μέρες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν με περισσότερο από το 50% της ζήτησης. Και όμως η τιμή καθορίζεται με το πανάκριβο φυσικό αέριο. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Κύριε Δαμίδη, κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Νιφλή, ολοκληρώσαμε. Εσείς θα μου πείτε. Δεν ξέρω εγώ. Τι? Δεν ξέρω, παιδιά. Τι? Δεν καταλαβαίνω. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, παιδιά. Αύριο στις 5 η ώρα το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ. Έρχεται η ώρα Ελλάδος αμέσως μετά.